Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και τα καλά λόγια περισσεύουν. Από τη μία βεβαίως μένουν τώρα να γίνουν οι πράξεις, από τη μία μεριά το τι θα κάνουμε εμείς να προχωρήσουμε τα επώδυνα μέτρα και από την άλλη τη μεριά των εταίρων μας, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα μας δώσουν τελικά τη δόση. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με αναλυτικό ρεπορτάζ για τις επόμενες 2 ώρες, καθώς και αποκαλυπτικά στοιχεία για την διαφθορά και τη σπατάλη στο δημόσιο. Πάμε πρώτα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής ημέρας σε τίτλους. Συνάντηση 50 λεπτών είχε ο Πρωθυπουργός με την Άγγελα Μέρκελ το πρωί στις Βρυξέλλες. Ο Αντώνης Σαμαράς ενημέρωσε τη Γερμανίδα Καγκελάριο για την πορεία των συζητήσεων με την Τρόικα, ενώ η κυρία Μέρκελ τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε εκείνη η δήλωσή τους, οι 17 ηγέτες της Ευρωζώνης διαπιστώνουν πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και διαβεβαιώνουν την Αθήνα ότι θα έχει την υποστήριξη υπό τον όρο να συνεχίσει τις διαρθρωτικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση ώστε να κλείσουν οι εκκρεμότητες με την Τρόικα έως το έκτακτο Eurogroup στις 29 Οκτωβρίου και να ψηφιστούν τα μέτρα από τη Βουλή έως και τις 12 Νοεμβρίου. Ηλεκτρονικό μήνυμα στην Τρόικα απέστειλε το Υπουργείο Εργασίας για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στα εργασιακά. Δεν θίγεται το καθεστώς των 3 ετών ούτε ο τρόπος αποζημίωσης όσων έχουν έως και 18 χρόνια δουλειά στον ίδιο εργοδότη. Με συντελεστή 28% θα φορολογηθούν επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες για τα εισοδήματα του 2013, σύμφωνα πάντα με τα νέα σενάρια που εξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο. Εξετάζεται και η κατάργηση της υποχρεωτικής συλλογής αποδείξεων. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικά. Πάνω από 6,6 εκατομμύρια ευρώ είναι τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους σε εταιρείες πετρελοειδών, ιδίως για το λαθρεμπόριο καυσίμων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη. Ωστόσο, έχουν εισπραχθεί μόλις 380.000 ευρώ. Ένταση νωρίτερα έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπου κλείστηκαν παράνομοι μικροπολιτές για να αποφύγουν τη σύλληψή τους. Στη συνέχεια, επιτέθηκαν με ξύλα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση οβίδων κρότου λάμψης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά για τις 2 πρώτες ώρες. Προηγουμένως, ενημερωθήκατε από την έκτακτη ροή του Sky. Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες για τα αποτελέσματα της Συνόδου και το μήνυμα που έστειλε στο εσωτερικό της χώρας. Θα βρούμε τον πρόεδρο Παπαϊλιόπουλο λοιπόν για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και ποια είναι τα βασικότερα σημεία που κρατάμε από αυτήν τη συνέντευξη τύπου, πρόδρομε. Να σας πω καταρχήν ότι η συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά είναι ακόμη σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ουσιαστικά στο θετικό μήνυμα που πήρε η χώρα μας από την Σύνοδο Κορυφής σε ένα θετικό συμπέρασμα από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κάτι το οποίο κατέληξε, πρέπει να σας πω, γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Συμπεριελήφθη στην γραπτή ανακοίνωση των 17 ότι η Ελλάδα προοδεύει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε σε 3 ζητήματα που συζητήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής, στην Ανάπτυξη, στην Χρηματοοικονομική Ένωση αλλά και στην Δημοσιονομική Ένωση. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η εκταμίευση της δόσης είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα. Πρόδρομε, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Έκανε και έκκληση να πάρουμε τη δόση ολόκληρη ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Ο κύριος Σαμαράς χθες στην ομιλία του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες τόνισε πως η χώρα μας πρέπει να πάρει αμέσως εδώ και τώρα τη δόση, ώστε μετά στο επόμενο διάστημα να αλλάξει η πορεία της Ελλάδος, όπως είπε, και να προχωρήσουμε σε μια πορεία ανάπτυξης. Χρησιμοποίησε σήμερα πριν από λίγη ώρα μία φράση λέγοντας ότι αυτό είναι το πικρό ποτήρι που θα πιούμε, το τελευταίο, εννοώντας τα μέτρα που θα έρθουν το επόμενο διάστημα στη Βουλή, και εξέφρασε την πεποίθησή του, προεξόφλησε δηλαδή, ότι η χώρα μας παραμένει στο ευρώ ουσιαστικά, μετά και το θετικό συμπέρασμα που βγαίνει από τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ρωτήθηκε Εύα ιδιαίτερα για το ζήτημα των εργασιακών. Ακριβώς. Το οποίο είναι ένα αγκάθι και ακόμη βρίσκεται σε διαπραγμάτευση στο Υπουργείο Εργασίας με την Τρόικα. Δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για το τι πρόκειται να αποφασιστεί. Τόνισε όμως ότι δεν μπορούμε να παίξουμε με το διακύβευμα και πρέπει να πάρουμε τη δόση. Μετά θα ακολουθήσει η ανάκαμψη. Πάνω απ' όλα μπαίνει η πατρίδα, και σε αυτό μάλιστα ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους κυρίους Βενιζέλο και Κουβέλη για το ότι είναι μαζί, και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς, δεν αισθάνομαι μόνο στην προσπάθεια αυτή.
Είπε χαρακτηριστικά πρόδρομε ότι περιμένω ότι είμαστε μια γροθιά και στην ουσία είναι σαν να κάνει έκκληση στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Κουβέλη να ψηφίσουν το επίμαχο άρθρο τις αλλαγές αυτές στα εργασιακά. Στα εργασιακά, ναι. Και όχι μόνο στα εργασιακά. Και στα μέτρα που έρχονται, ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Σαμαράς, Εύα, ότι στο τέλος του μήνα που θα πρέπει να έρθουν τα μέτρα στη Βουλή, πρέπει όλοι να τα ψηφίσουν, ώστε να ακολουθήσει μετά και η έκθεση της Τρόικας, που περιμένουμε να είναι θετική, όπως είπε, για την Ελλάδα, ώστε να μπει σε μια άλλη τροχιά η χώρα μας, να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, σε συνδυασμό βέβαια με το γεγονός ότι θα έρθουν και άλλα κονδύλια. Και σε αυτό έχω να σας πω ότι ο κύριος Σαμαράς μίλησε ιδιαίτερα για το ΕΣΠΑ. Μιλάμε για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την Ελλάδα από το 2013 στο 2020, για τα οποία ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να ξαναδούν τα κριτήρια, γιατί η χώρα μας από εκεί που επρόκειτο να πάρει 20 δις πέφτει στα 11, και γιατί αυτά τα κριτήρια είχαν αποφασιστεί πριν ξεσπάσει η κρίση στην Ευρώπη, και άρα πρέπει πάλι να εξεταστεί με ποιον τρόπο θα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Σαφές. Πρόδρομε, στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού νωρίτερα στις Βρυξέλλες, η οποία, όπως μας είπε ο πρόδρομος, είναι σε εξέλιξη ακόμα. Μπορώ να πω ότι βρήκα κατανόηση από την πλευρά των άλλων ηγετών που ρώτησαν με ενδιαφέρον για την Ελλάδα, και θα σας το πω ότι ήταν σε ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν. Το κλίμα έχει αλλάξει, κυρίες και κύριοι. Και αυτό εκφράστηκε ακόμα και από την επίσημη δήλωση της Ευρωζώνης. Η μόνη δήλωση της Ευρωζώνης που έγινε ήταν για την Ελλάδα, όπου υπάρχει θετική αναφορά και στη χώρα μας και στην προοπτική της εκταμίευσης. Και για πρώτη φορά εκφράζεται έτσι όχι απλά η ευχή, αλλά η βεβαιότητα ότι η Ελλάδα όπως πάει μπορεί να τα καταφέρει, ενώ τονίζεται και η μεγάλη αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μας, αλλά επαινούνται δημόσια οι τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού. Και επιτεύχθηκε έτσι και ένα από τα πιο κρίσιμα ζητούμενα στο τελευταίο διάστημα, που είναι ουσιαστικά να αποκλειστεί η έξοδος από το ευρώ. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, για την ενεργό συμπαράστασή τους, για τη στήριξή τους, και όλους όσοι στηρίζουν αυτή την εθνική προσπάθεια. Να το πω απλά, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν μόνος μου στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε λοιπόν το απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου πρόδρομε, και στην ουσία για το κομμάτι των εργασιακών, που είναι και το σημείο αιχμής, είναι σαν να θέτει τους δύο άλλους πολιτικούς αρχηγούς πρώτων ευθυνών τους, δηλαδή για να ψηφίσουν τα μέτρα αυτά που αφορούν στα εργασιακά. Και το ερώτημα είναι βεβαίως αν θα έρθει ως ένα άρθρο ή ως ξεχωριστό, γιατί ο κ. Κουβέλης έχει πει ότι δεν θα τα ψηφίσει. Ναι, ωστόσο οι συνεργάτες του κυρίου Κουβέλη λένε τις τελευταίες ώρες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση ο κύριος Κουβέλης. Σίγουρα αναμένεται να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Ήδη φαίνεται κάπως να εξομαλύνεται η κατάσταση, θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, και εκτιμάται, αν θέλεις, από την κυβέρνηση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ότι τελικά θα βρεθεί λύση και στο ζήτημα των εργασιακών, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν τα λεγόμενα αγκάθια. Πρέπει να σου πω ότι οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κύριο Σαμαρά αν εξήγησε στους Ευρωπαίους ηγέτες την δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Ο Πρωθυπουργός απάντησε χρησιμοποιώντας μία φράση που είπε ο κύριος Μπαρόζο στην συνεδρίαση. Ο κύριος Μπαρόζο φέρεται να είπε πως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Ελλάδα αυτή η δημοσιονομική σκληρή πολιτική έχει φτάσει πλέον στα όρια που επιτρέπεται. Δηλαδή θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι όντως και οι ξένοι ηγέτες κατανοούν πόσες θυσίες έχουν κάνει οι Έλληνες πολίτες. Ενώ σε ό,τι αφορά την ανεργία, που στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε σε κάποια παραδείγματα, συγκρίνοντας ας πούμε την Ισπανία που έχει την Μαγιόρκα, και λέγοντας ότι θα μπορούσε να γίνει από το Σούνιο έως το Φάληρο ένα μέρος που θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες θέσεις, πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Πρόδρομε, θα σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής με αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι δήλωσε και η Άγγελα Μέρκελ για την Ελλάδα, που είπε και αυτή από τη μεριά της πολύ καλά λόγια.
We also talked about Greece. I had a personal meeting with the Greek Prime Minister this morning. Μίλησαμε επίσης για την Ελλάδα. Είχα μια προσωπική συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό το πρωί. Με ενημέρωσε για την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση των μέτρων. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ανάπτυξης της Ελλάδας εντός της Ευρωζώνης, εάν η χώρα εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Έγιναν πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Θέλουμε να υπάρξει ηρεμία στο εσωτερικό της χώρας. Στο Θάνο Δημάδη θα πάμε τώρα απευθείας στις Βρυξέλλες για να δούμε, Θάνο, καλό σου απόγευμα, το κλίμα της Συνόδου, τα αποτελέσματα αυτής, πώς εκτιμώνται, πώς αποτιμώνται και κυρίως το κομμάτι που έχει να κάνει με τη χώρα μας. Καλησπέρα, Εύα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε μια ειδήση της τελευταίας στιγμής. Λίγο πριν βγήκα από αυτήν τη συνέντευξη τύπου της Άγγελας Μέρκελ που μόλις παρακολουθήσατε ένα απόσπασμά της. Ο ΣΚΑ ήταν εκεί, έκανε ερώτηση στην Γερμανίδα καγκελάριο και για το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, αλλά και για το κατά πόσον η ίδια η Γερμανία, η ίδια η Άγγελα Μέρκελ αντιλαμβάνεται και γνωρίζει λάθη της πολιτικής στην Ελλάδα με δεδομένα τα αποτελέσματα της ύφεσης. Να σου πω επιγραμματικά, γιατί θα πούμε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ το οποίο έχει γίνει με, με Γερμανούς αξιωματούχους το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sky, αλλά να σου δώσω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ πρέπει να πούμε ότι αισθάνθηκε πολύ άβολα όταν ερωτήθηκε για το αν αναγνωρίζει λάθη της δικής πολιτικής και μάλιστα αποέφυγε καν να απαντήσει στο θέμα αυτό. Ωστόσο όμως είπε και έδωσε ένα πάρα πολύ σημαντικό στίγμα ότι ο χρόνος δεν υπάρχει για την Ελλάδα και δεν υπάρχει και για να καταλήξουν οι ίδιοι Ευρωπαίοι, τα μέλη της Τρόικας και οι Ευρωπαίοι οι δανειστές μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε αυτό το οποίο πρέπει να καταλήξουν δηλαδή σε μια κοινή απόφαση για το τι γίνεται με τη βιωσιμότητα του χρέους. Να σου πω επίσης ότι με συζήτηση που είχαμε στενό συνεργάτη της Άγγελα Μέρκελ, αυτό το οποίο μου είπε είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση αποκλείει με κατηγορηματικό τρόπο ένα OSI, ένα φούρεμα του χρέους που κατέχεται στα χέρια δημόσιων πιστωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να βάλουμε σε όλα τα πράγματα τα οποία λέγονται από πηγές και της γερμανικής κυβέρνησης έναν αστερίσκο, διότι όλα φυσικά αυτά αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Είναι στο πλαίσιο διαβουλεύσεων που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις, Εύα, για την υπόθεση της Ελλάδας, για την υπόθεση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Είναι έντονες οι διαφωνίες και μεταξύ των ίδιων των Ευρωπαίων για το πώς θα θεωρηθεί αυτό το δημόσιο χρέος της χώρας μας βιώσιμο. Να πούμε πάντως, εδώ να βάλω μια τελεία σε ό,τι αφορά τα θέματα της Ελλάδας, Εύα. Νομίζω ότι είναι πάντως πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι γίνεται ένα πολύ έντονο παζάρι στο παρασκήνιο. Για τα υπόλοιπα θέματα της Ευρωζώνης που αφορούν βέβαια και την Ελλάδα, νομίζω ότι το πιο κρίσιμο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι αυτό που έχει να κάνει με την καθυστέρηση η οποία θα υπάρξει την απευθείας ανακεφαλοποίηση των τραπεζών από τον ESM, ούτως ώστε τα κεφάλαια που πάνε στις τράπεζες να μην επιβαρύνουν το χρέος κάθε χώρας. Και αυτό μας αφορά διότι εμείς προσβλέπαμε τόσο ώστε αναδρομικά τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πάει στις τράπεζες να φύγουν από το δημόσιο χρέος, να μην προσμετρηθούν. Έτσι. Αυτό η γερμανική πλευρά επιδιώκει να συμβεί η απευθείας ανακεφαλοποίηση μετά τις γερμανικές εκλογές. Κατανοητό. Και να πω κλείνοντας ότι η κυρία Μέρκελ στη συνέντευξη τύπου επίσης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η νομική επεξεργασία της Τραπεζικής Ένωσης να μην ολοκληρωθεί καν στο χρονικό ορόσημο που έχει τεθεί μέχρι το τέλος του έτους. Βέβαια, αυτό με πολύ αρνητικές συνέπειες όπως προεξοφλούν οι ίδιες οι αγορές και οι οικονομικές. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμα για την Ισπανία και την Ιταλία, βεβαίως, που για μας δεν είχε ληφθεί καν η απόφαση αυτή. Λοιπόν, να πάμε στο Σταμάτη Ασημένιο τώρα για να δούμε πώς στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στη Γερμανία, πώς σχολιάζει το Βερολίνο αυτήν την σύνοδο κορυφής, Σταμάτη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αναφορικά καταρχήν με την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι η Σύνοδος έστειλε ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς την Αθήνα, ένα σαφές μήνυμα στήριξης. Πάντα υπό τον όρο ότι η Αθήνα θα πράξει τα συμπεφωνημένα, θα τηρήσει τα υπεσχημένα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Τραπεζικής Εποπτείας και της Τραπεζικής Ένωσης, εδώ στο Βερολίνο εκτιμάται ότι η Καγκελάριος κατάφερε να περάσει τη θέση της, η οποία συνοψίζεται στο ότι όλες οι νομικές διαδικασίες για την Τραπεζική Εποπτεία θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και η εφαρμογή του όλου εγχειρήματος θα ακολουθήσει σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών το δεύτερο εξάμηνο του 2013, πιθανότατα και μετά τις γερμανικές εκλογές. Τι λένε οι αναλυτές εκεί, πώς εκτιμούν το γεγονός ότι κολυσιεργεί τόσο πολύ η Γερμανία στα κρίσιμα ζητήματα?
Τώρα θέτεις ένα γενικότερο θέμα που αφορά τη γερμανική στρατηγική στο... Και συγκεκριμένα στο και, στο θέμα της και στο θέμα της Τραπεζικής Ένωσης, συγκεκριμένα στα θέματα αυτά τα οποία συζητήθηκαν στη Σύνοδο. Η Γερμανία δεν θέλει μια οποιαδήποτε τραπεζική ένωση, μια οποιαδήποτε τραπεζική εποπτεία πρόχειρη, χωρίς να έχουν υπολογιστεί όλες οι παράμετροι. Η Γερμανία θέλει χρόνο, είναι σαφές, και το κυριότερο από όλα, μην ξεχνάς ότι η Γερμανία εισέρχεται σε μια προεκλογική περίοδο και στην οποία όλα αυτά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, η Μέρκελ κατάφερε να περάσει που ήθελε όσον αφορά τις ημερομηνίες. Τώρα, εδώ. Ένα σημείο στο οποίο δέχεται έντονη κριτική η κυρία Μέρκελ είναι το timing της σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Στάινμπρουκ, τον υποψήφιο καγκελάριο των Σοσιαλδημοκρατών, να ασκεί έντονη κριτική στην κυρία Μέρκελ για τον τρόπο διαχείρισης της ευρωκρίσης. Ακόμη και για τον τρόπο διαχείρισης της Ελλάδας, επέτρεψε το mobbing από στελέχη του κόμματός της, είπε χαρακτηριστικά ο κύριο Στάινμπρουκ, ο οποίο εξέφρασε και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη Γερμανία οικονομικά. Και ότι αυτή η ενίσχυση θα αναγκαστικά θα περάσει από αυτήν την κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, ο κύριος Στάινμπρουκ είπε στην κυρία Μέρκελ ότι για λόγους εσωτερικής πολιτικής, για λόγους σκοπιμοτήτων, διαχειρίστηκε το ελληνικό θέμα έτσι όπως το διαχειρίστηκε. Ένα άλλο θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, μια συνάντηση που σχολιάζεται σήμερα από τον τύπο. Ναι. Το θέμα ήταν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναλυτών εκτιμούν ότι έχει αλλάξει, ότι υπάρχει μια στροφή της Γερμανίας προς την Ελλάδα, μια στροφή 180 μοιρών, και μάλιστα αυτή η στροφή δεν έχει μόνο να κάνει με την ελληνική πλευρά, με την υπευθυνότητα με την οποία η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα πράγματα, αλλά έχει κυρίως να κάνει με το γεγονός ότι η Γερμανία έχει αντιληφθεί ότι με την πολιτική των απειλών και της εξόδου δεν έχει καταφέρει τίποτε. Σταμάτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και ένα είναι βέβαιο, ότι δεν τελειώσαμε εδώ, ότι δεν έχουν τελειώσει τα δύσκολα, Νίκο Φιλιππίδη. Γιατί μπορεί έξω να πηγαίνουμε καλά, να ακούμε καλά λόγια, αλλά στο εσωτερικό της χώρας είναι πολλά τα προβλήματα. Να δούμε πώς αποτιμά το Υπουργείο Οικονομικών τη Σύνοδο Κορυφής και τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Μόνο και μόνο η φράση ότι 16 του μηνός Νοεμβρίου τελειώνουν τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας είναι η μέρα, να θυμίσουμε, που λήγουν τρίμηνα και εξάμηνα έντοκα γραμμάτια συνολικού ύψους 6,6 δισεκατομμύριων ευρώ. Ήταν το μεγάλο ομόλογο το τρίμηνο που είχαμε πάρει τον Αύγουστο για να πληρώσουμε το ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρωθεί στην ημερομηνία του. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι αντικειμενικό. Ακόμη και να εγκριθεί η δόση, η τελική έγκριση να δοθεί στις 12 του μηνός στο Eurogroup, πάλι δεν προλαβαίνει η εκταμείευση, καθώς απαιτεί τουλάχιστον 10 μέρες για να φτάσουν τα χρήματα στην Ελλάδα. Νίκο, να δούμε στο σημείο αυτό αν προλαβαίνουμε τις ημερομηνίες ορόσημο, τις νέες ημερομηνίες ορόσημο, και να δούμε την κάρτα, το χρονοδιάγραμμα. Θα πούμε την κάρτα και θα πούμε και κάποιες ειδήσεις που έχουν προκύψει τελευταία ώρα. Καταρχήν, έχουμε έκτακτο Eurogroup πλέον, το είπε και ο Πρωθυπουργός, επιδιώκει η Ελλάδα τελευταίες μέρες του μήνα να συνέλθει για την Ελλάδα, προκειμένου να εγκριθεί καταρχήν η έκθεση που θα παρουσιάσει η Τρόικα. Το δεύτερο είναι να προχωράν ταυτόχρονα. Η ψήφιση των μέτρων. Πρέπει να σου πω, εκτός από τα μέτρα θα έρθει ακόμα ο προϋπολογισμός και σε πολλά άλλα νομοσχέδια θα μπουν μια σειρά από προαπαιτούμενες δράσεις. Αυτά όλα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο 11 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, 12... προαπαιτούμενες δράσεις, γνωστή φράση. Οι γνωστές προαπαιτούμενες δράσεις, οι 89 που έχουμε φτάσει, ας πούμε, στις 60, ή μιλάμε για άλλες εκ νέου προαπαιτούμενες? Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε σε 89. Σήμερα κατατέθηκαν, τώρα πριν από 10 λεπτά, κατατέθηκαν στη Βουλή. Κάποιες εξ αυτών, να αναφέρω χαρακτηριστικά, καταργείται η αμοιβή που υπήρχε κατώτατη για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Επίσης, αυξάνεται η εισφορά για τη υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τα 14 στα 25 περίπου ευρώ. Επίσης, μπαίνει τριμηνιαίος έλεγχος ποσοτικός και ποιοτικός για τους επικεφαλείς των εφορίων όλης της χώρας. Και αν δεν τους πετυχαίνουν αυτούς τους στόχους, τότε θα πάβονται των καθηκόντων τους. Επίσης, υπάρχουν μια σειρά από ρυθμίσεις, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Τι γίνεται βεβαίως με τους στόχους αυτούς στην περίπτωση που δεν μπορούν απλά οι άνθρωποι να πληρώσουν και όχι ο έφορος που δεν κάνει καλά τη δουλειά του? Γιατί υπάρχει και αυτό από εδώ και πέρα που πρέπει να το κρατάμε σαν αστερίσκο. Από εκεί πρέπει να σου θυμίσω ότι σε οποιαδήποτε θέση ευθύνης τέτοιου μεγέθους στο ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από την κρίση, από την ύφεση, από οτιδήποτε, αν δεν τα καταφέρνεις,
τότε πάβεσαι απλά τον καθηκόντα. Στο συγκεκριμένο περίπτωση δεν θα χάσουν τη δουλειά του, απλώ θα γυρίσουν εκεί που ήταν νωρίτερα, σε μια θέση που δεν θα έχει τον πόνου του διευθυντή μια και προϊσταμένου. Εκτιμάζω ότι τι προλαβαίνουμε αυτέ τι ημερομηνίε και αυτού του στόχου, Νίκο. Θα τους ρεαλιστικά μιλώντας. Δεν υπάρχει άλλη θέλουμε, επιλογή. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα τους προλάβουμε, θα έρχονται κείμενα συνέχεια, καθημερινά θα κατατίθενται στη Βουλή, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα τα προλάβουμε όλα. Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή καθόλου. Είναι ξεκάθαρο αυτό, φάνηκε και από την πεποίθηση του Πρωθυπουργού, πόσο μάλλον που έχουν ανάψει το πράσινο φως από το εξωτερικό, ότι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην εκταμείευση της δόσης, που αν θυμίσουμε ότι πέρα από τα 31,5 δις ευρώ, έχουμε 5 δις Σεπτεμβρίου, πάμε στα 36,5 και είναι άλλα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ που μας περιμένουν την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου για ίσπραξη. Άρα αυτή η δουλειά που θα γίνει τώρα μπορεί να φτάσει να βάλει στη χώρα μας πάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τα περισσότερα χρήματα που θα πάρουμε για τα επόμενα 2 χρόνια. Μάλιστα, λοιπόν. Τόσο μεγάλη δόση, μέσα στα προαπαιτούμενα είναι και το νέο φορολογικό. Θα το δούμε σε λίγο αυτό και τι νέες πληροφορίες έχουμε. Αλλά πάμε στις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, Νίκο. Έχουμε την εξέλιξη της τελευταίας ώρας. Η εξέλιξη της τελευταίας ώρας είναι η επίσημη ανακοίνωση Τράπεζας Πειραιός ότι υπέγραψε συμφωνία με τη γαλλική Société Générale για την εξαγορά της Γενικής Τράπεζας. Και μάλιστα όχι απλώς την αγόρασε, όχι απλώς πέρασε τον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιός, αλλά οι Γάλλοι ανέλαβαν την υποχρέωση να την αποκαταστήσουν κεφαλαιακά, αν το πούμε σε απλά ελληνικά, να την ανακεφαλαιοποιήσουν βάζοντας πάνω από 440 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως καταλαβαίνεις, ο όμιλος πλέον της Τράπεζας Πειραιός, μετά μεγαλώνει. Και την συγχώνευση και της Αγροτικής Τράπεζας, μεγαλώνει. Ο Μιχάλης Σάλλας προχωράει. Θα είναι σίγουρα ο ένας από τους τρεις μεγάλους πόλους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τις τρεις συστημικές τράπεζες που πλέον δημιουργούνται, οι οποίες θα έχουν και διεθνείς εταίρους. Θυμίσουμε, η Alpha Bank θα έχει την Credit Agricole, η Πειραιός πλέον η Société Générale, η Εθνική κάνει αυτό το πολύ μεγάλο βήμα, συγχώνευση με τη Eurobank. Δημιουργούνται τρεις ισχυρότατοι τραπεζικοί όμιλοι πλέον στην Ελλάδα, με διεθνή εμβέλεια και διεθνή παρουσία. Και αλλάζει λοιπόν το τραπεζικό τομείο. Για να πάμε λίγο όμως, Νίκο, και στα φορολογικά, όπου και εκεί έρχονται καθημερινά καινούργιες πληροφορίες. Ναι, η τελευταία που υπάρχει είναι καλή για τις επιχειρήσεις. Θα λέγαμε, θα πονέσει και μια ακόμη φορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, πάντα σε επίπεδο πληροφοριών, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλήθεια, δεν έχουν πληρώσει φόρο καθόλου μέχρι τώρα. Λοιπόν, Έχει πληρώσει φόρο μέχρι τώρα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Καθόλου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φόρο εισοδήματος από σπανίως ως καθόλου, και μιλάμε για λίγες εξαιρέσεις. Με εισοδήματα 3, 4 και 5 χιλιάδων ευρώ που δηλώνει η πλειοψηφία τους, είναι στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων αυτά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τώρα πώς θα φορολογηθούν. Και του αυτό χρόνου. Λόγω της κατάργησης του αφορολόγητου δήλωναν ότι είναι κάτω από αυτό και έτσι δεν πλήρωναν, για να καταλάβουμε κι εμείς. Είχαν το αφορολόγητο και δήλωναν κάτω από το αφορολόγητο. Ακριβώς. Μόνιμα, το ίδιο πράγμα. Τεράστια φοροδιαφυγή του. Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής και τις αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Στη συνέχεια της εκπομπής να κλείσουμε όμως, Νίκο, με τα νέα φορολογικά δεδομένα. Ναι, ναι. Επειδή έχουμε αλλάξει πολλές φορές άποψη του Υπουργείου Οικονομικών, ξεκινήσαμε από το 35, πήγαμε σε τμηματικό, σε κλιμακωτό συντελεστή. Τώρα πάμε για ένα ενιαίο 28% από το πρώτο ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 28% για όλες τις μορφές, νομικές μορφές εταιριών. Είναι, θα λέγαμε, μια απόφαση ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, καθώς μέσα στο 28% θα περιλαμβάνεται τόσο η φορολόγηση των κερδών, όσο και η φορολόγηση των μερισμάτων. Και να πούμε για ένα καλό νέο, ότι θα εξαιρεθεί από το 28% όσοι διαθέτουν μπλοκ παροχής υπηρεσιών, τα περίφημα μπλοκάκια. Στην ουσία είναι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά θα φορολογούνται ως μισθωτοί. Να και ένα καλό νέο λοιπόν, γιατί τα μπλοκάκια είναι αυτά που ταλαιπωρούνται και πάρα πολύ. Καλώς. Στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη συνέχεια θα έχουμε και αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στα φορολογικά. Θα τα δούμε λίγο μετά τις 4. Τώρα να βρούμε τηλεφωνικά το Γιάννη Καντέλη. Γιάννη, καλό σου απόγευμα. Ακούσαμε και το ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες. Μήνυμα στην ουσία στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Κουβέλη να ψηφίσουν τις αλλαγές στα εργασιακά. Να δούμε όμως και αυτό το email που έστειλε το Υπουργείο στην Τρόικα για τα εργασιακά, που τα βρίσκουν που διαφωνούν. Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το email έχει 4 άξονες. Ο πρώτος από αυτούς αφορά τις τριετίες, όπου η ελληνική κυβέρνηση προτείνει να παγώσουν στα επίπεδα όπως είναι παγωμένες ήδη από το Φεβρουάριο, χωρίς την κατάργησή τους, όπως ζητάει η Τρόικα. Αυτός είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος αφορά τις αποζημιώσεις, όπου εκεί υπάρχει συμφωνία στο να μην θυγούν όσοι δικαιούνται αποζημίωση έως 12 μισθούς, και αυτό σημαίνει ότι έχουν δουλέψει 16 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν αλλαγές για αυτούς που δικαιούνται μεγαλύτερη αποζημίωση. Το πρώτο είναι ότι αν κάποιος δικαιούται 18, 20, 24 μήνες
σήμερα παγώνει σε αυτά τα επίπεδα και, και ακόμη και αν παραμείνει περισσότερα χρόνια σε έναν εργοδότη, δεν θα αυξηθεί το ύψος αποζημίωσης, ενώ θα μπει και πλαφόν στο ύψος του μισθού με βάση τον οποίο θα υπολογίζεται η αποζημίωση. Η ελληνική πλευρά, αυτό που λέει στο email είναι ότι ακόμη και αν αμείβεσαι με 5.000 ευρώ τον μήνα, αν δικαιούσε πάνω από 12 μισθοί, αυτοί οι παραπάνω μισθοί θα υπολογίζονται με βάση τις 3.000 ευρώ. Βέβαια, εδώ η Τρόικα έχει προτείνει αυτό να είναι 586 ευρώ. Άρα, μέσω της απάντησής της στο email, αυτό που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, θα προσδιοριστεί το τελικό ύψος του πλαφών που θα μπει σε αυτούς τους μισθούς. Από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες διαφοροποιήσεις για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι 11 ώρες ανάπαυσης από 12 που ισχύει σήμερα, να μπορεί να ισχύει το εξαήμερο και στο λιανεμπόριο, καθώς είναι ο κλάδος ο οποίος με βάση νόμο του 1990 εξαιρείται από το εξαήμερο. Και τέλος, δεν θα υπάρχει ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας όπως ζητούσε η Τρόικα, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση του ΣΕΠΕ απλή πλέον για τις όποιες αλλαγές της βάρης των εργαζομένων και δεν θα χρειάζεται προέγκριση. Μάλιστα, Γιάννη Καντέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και τα εργασιακά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις και απορίες που έχετε στο Twitter της εκπομπής και το Facebook βεβαίως. Στα εργασιακά θα μείνουμε και πάλι. Θα πάμε στο εξωτερικό δελτίο να βρούμε την Ιουλία Βελισσαράτου. Καθώς η Ιουλία, το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπιστώνει παραβιάσεις στις ανατροπές που έχουν γίνει στη χώρα μας από το 2010 στα εργασιακά. Θα μπορούσαμε να πούμε με μία πρόταση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκρούεται με τον ίδιο της τον εαυτό, καθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάνθηκε ότι τουλάχιστον δύο μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν κατά εντολή των διεθνών πιστωτών είναι παράνομες και συγκεκριμένα αναφέρεται στην σύμβαση μαθητείας αόριστης διάρκειας που μπορεί να λυθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης. Mm-hmm. Όπως λέει χαρακτηριστικά, η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναγνωρίζεται το δικαίωμα όλων των εργαζομένων σε μια εύλογη προσπάθεια προειδοποίησης αλλά και μιας αποζημίωσης σχετικής πριν την απόλυση. Αυτό λοιπόν αντιβαίνει στο κοινωνικό ευρωπαϊκό χάρτη και είναι παράνομο. Επίσης, ειδικοί έκριναν αντίθετους προς τον χάρτη τους νόμους του Ιουλίου του 2010 που περιορίζουν τα δικαιώματα των μαθητευομένων και των προσώπων κάτω των 25 ετών που αποκτούν για πρώτη φορά εργασία. Η κυβέρνηση ήδη έχει μειώσει τον ελάχιστο μισθό, ενώ έχει καταργήσει την επαγγελματική εκπαίδευση, τις άδειες μεταποδοχών και είχε μειώσει την κοινωνική κάλυψη για τους μαθητευόμενους. Όλα αυτά λοιπόν κρίνει το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι είναι παράνομα και αντικοινωνικά. Αντιβαίνουν στο κοινωνικό ευρωπαϊκό χάρτη. Και όλα αυτά μετά από προσφυγή, όπως λέει το ρεπορτάζ του Reuters, δύο ελληνικών συνδικάτων. Το θέμα είναι αν θα έχουμε κάποια αντίδραση και συνέχεια πάνω σε αυτή τη διαπίστωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιουλία. Και θα πάμε τώρα να βρούμε τον Γιώργο Τσελίκα. Καθώς, Γιώργο, νωρίτερα το πρωί συγκεκριμένα είχαμε ένταση στην ΑΣΟΕ. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα, Εύα. Λοιπόν, περίπου στις 11.30 στην οδό Πατησίων 50, έξω από την ΑΣΟΕ, κολοδαπή μικροπολιτές είχαν μαζευτεί, όπως μαζεύονται εδώ και καιρό τώρα. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, έτσι. Mm-hmm. Χρόνια τώρα εκεί μαζεύονται και πουλάνε την πραμάτια τους. Πήγε λοιπόν μια ομάδα βίας να τους κάνει παρατήρηση για να φύγουν. Ναι. Τότε εκείνη την ώρα άρχισαν να υπήρξε ένταση, άρχισαν να πετάνε μικροπολιτές, ξύλωσαν παρτέρια και τα πετάγανε μέσα στον δρόμο. Και είχε γεμίσει η Πατησίων, είχε κλείσει η Πατησίων για περίπου μισή ώρα από το ύψος της Αλεξάνδρας μέχρι την Κωδικτόνος. Μετά ήρθαν και οι δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Ναι. Ήρθαν να τους κυνηγήσουν. Μπήκαν αυτοί μέσα στον αύριο χώρο της ΑΣΟΕ. Μετά βγήκαν με καδρόνια. Είχαν μια συμπλοκή σώμα με σώμα. Τελικά τα πράγματα μετά από μία ώρα ηρέμησαν. Παρέμειναν βέβαια εκεί και άρχισαν να συνεχίζουν να πετάνε για τελάρα και παρτέρια στους περαστικούς. Βέβαια η αστυνομία ήταν διακριτικά εκεί, παρέμεινε για μία ώρα, ο δρόμος έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή, άνοιξε βέβαια μετά από μία ώρα ο δρόμος, και έτσι το θέμα έκλεισε εκεί. Αλλά να πούμε, Εύα, ότι αυτό το θέμα δεν είναι σημερινό. Έχουν πάει συνέχεια οι αστυνομικοί και το θέμα είναι, υπάρχει άσυλο στον αύριο χώρο ή δεν υπάρχει. Για τη στιγμή που άρχισαν να βγάζουν καδρόνια και να επιτίθουν στους αστυνομικούς, δεν μπορούσε να τους πειράξει κανείς. Κλειδωνούσαν μέσα στον αύριο χώρο, ξαναβγαίνανε μετά έξω. Είναι σαφές βεβαίως ότι βρίσκουν άσυλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε διαπιστώσει και παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές. Σε ένα άλλο θέμα που κάθε πρωί με την κάμερα του Sky κάνεις το ρεπορτάζ σου, Γιώργο, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε ένα θέμα που και αυτό δεν λύνεται. Εδώ και ένα μήνα περίπου το παρακολουθούμε. Στη διαμαρτυρία λοιπόν των μαθητών και των γονέων στα ειδικά σχολεία για τη μεταφορά τους. Άλλο ένα άλλο το πρόβλημα. Ένα μείζον γιατί. Τι ζητάνε? Τα αυτονόητα. Το αίτημα το άμεσο λοιπόν που λένε είναι μια μετακίνηση με πούλμαν
από και προς το σχολείο, γιατί οι αποστάσεις είναι πάνω από 4 χιλιόμετρα. Και λένε, δεν μπορείτε να μας βάλετε να πούνε ιδιωτικό να μισθώσετε. Τουλάχιστον δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιώργο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει. Αποτέλεσμα λοιπόν έξω, σήμερα στις 12.30 ήταν έξω από το... Και βλέπουμε και εδώ τις εικόνες που μας έστειλε το πρωί των γονέων και των μαθητών που διαμαρτύρονται. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Sky, οι γονείς και τα παιδιά. Κάθε χρόνο δεν έχουμε σχολικά να πάμε στο σχολείο. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, αλλά φέτος το έχουν παρακάνει. Ας μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε στο σχολείο. Ο υπουργός, οι αρμόδιοι, όλοι. Είμαι 19 χρονών και σκέφτομαι το μέλλον μου. Αν κλείσω τα σχολεία του χρόνου, αυτά τα ειδικά σχολεία, δεν θα πάρω απολυτήριο. Αλλά δεν μπορώ να πάω και στο σχολείο χωρίς σχολικό. Έμεινα πάλι χωρίς σχολικό, χωρίς δασκάλους, χωρίς τίποτα, χωρίς βοηθούς, δεν έχουμε βοηθούς και δεν έχουμε βοηθούς, δεν έχουμε συνοδούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν με ακούει κάποιος αρμόδιος αυτή τη στιγμή, έτσι να πω, ας κάνει κάτι. Δεν έχουμε χωρικά και τέτοια. Και μαθήματα δεν έχουμε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν έχουμε λεωφορεία για να πάμε στα σχολεία. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ακούει κάποιος αρμόδιος αυτή τη στιγμή? Αυτό το ερώτημα και μόνο τα λέει μόνο του. Όχι δικό μου το ερώτημα, όλων πιστεύω. Το κορίτσι το εξέφρασε πριν. Αν ακούει κάποιος αρμόδιος να κάνει κάτι. Τι να πω, τι να πει κανείς, τι να πούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, στο Σταύρο Ιαννίδη να πάμε τώρα, καθώς είχαμε αντιδράσεις και ένταση το πρωί. Σταύρο, καλό σου απόγευμα και σένα. Στην ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης έγινε εισβολή στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Για ποιο λόγο και τι ακριβώς συνέβη? Καλό απόγευμα, Εύα. Είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στο Σύριαλ με το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία. Νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν εκεί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που θέλησαν να εμποδίσουν τις διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του σταθμού μεταφόρτωσης. Εκεί βέβαια υπήρχαν και αστυνομικές δυνάμεις, δυνάμεις των ΜΑΤ, όπου προσπάθησαν να εμποδίσουν τους κατοίκους να φτάσουν εκεί όπου βρίσκονταν τα μηχανήματα. Είχαμε λοιπόν συγκρούσεις σώμα με σώμα αλλά και χρήση χημικών προκειμένου να αποθήσουν τους κατοίκους, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν τον αστυνομικό κλειό από ένα ρέμα που βρίσκεται στην περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε και ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο οποίος ενημέρωσε τους κατοίκους πως η παρουσία τους σε ένα ιδιωτικό εργοτάξιο, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι παράνομη και ότι μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία αν επιμείνουν στις κινητοποιήσεις. Πρέπει να σας πω βέβαια πως ομόφωνα τόσο οι δήμαρχοι της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, όσο και οι φορείς συμφωνούν με τη δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης και μάλιστα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το έργο κινδυνεύει να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ, να χαθούν πολύτιμα κονδύλια που έχουν δεσμευτεί για την ολοκλήρωσή του. Ενώ να σας πω ακόμη πως την Κυριακή 21 Οκτωβρίου λύγει και η παράταση ενός έτους που δόθηκε για την ολοκλήρωσή του, ενώ το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό μόλις 15%. Άλλη μια προθεσμία λοιπόν η οποία από ό,τι φαίνεται χάνεται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο, και θα πάμε τώρα στο Λονδίνο, στο Θανάση Γκαβό, για τη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε βρετανικό έντυπο. Θανάση. Στους Financial Times μίλησε ο κύριος Δένδιας με ερωτήσεις που είχαν να κάνουν κυρίως με την βία, με πρακτικές βίας από το χώρο της άκρας δεξιάς. Ο κύριος Δένδιας λέει πως βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητο έδαφος σχετικά με αυτό το φαινόμενο, διότι η αστυνομία δεν έχει εμπειρία αντιμετώπισης του. Λέει πάντως ότι καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες να συγκρατηθεί. Παραδέχεται ότι μέλη της ελληνικής αστυνομίας είναι φιλικά διακείμενη απέναντι στην Χρυσή Αυγή, αλλά σημειώνει πως η αστυνομία εν γέννη είναι αντίθετη με πρακτικές βίας, βία που καταδικάζεται και αντιμετωπίζεται ως αδίκημα από οποιονδήποτε χώρο και αν προέρχεται. Προσθέτει ο κύριος Δένδιας ότι αν η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της, τότε η Χρυσή Αυγή δεν θα έχει λόγο ύπαρξης, καθώς και ότι θεωρεί πως αν αντιμετωπιστεί το θέμα των παράτυπων μεταναστών, δεν θα υπάρχει χώρος ανάπτυξης του φαινομένου του νεοναζισμού στην Ελλάδα. Και αναφέρεται και στις καταγγελίες για βασανισμό συρριθέντων στην αστυνομική διεύθυνση.
λέει ότι δεν υπήρξαν τέτοια περιστατικά, mm-hmm. δεν υπήρξε βασανισμός. Παραδέχεται ότι χρησιμοποιήθηκε βία κατά τη σύλληψη. Σχετικά με το άρθρο της Guardian. Και υπενθυμίζω βέβαια ότι από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε μηνύσεις κατά της εφημερίδας ο κύριος Δένδιας. Mm-hmm. Το γραφείο τύπου της εφημερίδας Guardian εδώ μας λέει ότι από τη στιγμή που δεν έχει ενημερωθεί επισήμως το νομικό τμήμα της εφημερίδας για κάτι, δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι, mm-hmm. δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει κάποιο σχόλιο μέχρι τότε. Καταδικάζει λοιπόν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θανάση, και όλες αυτές τις εξελίξεις. Θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και με τις δικές τους πληροφορίες με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλώς απόγευμα, Κωνσταντίνε. Καλό απόγευμα. Καλωσορίζοντας τον Νεκτάριο Νότι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Νεκτάριε, να δούμε όλες τις εξελίξεις, αλλαγές στα εργασιακά, στο ασφαλιστικό αλλά και στην οικονομία, τα χρονοδιαγράμματα. Και πρόεδρο Παπαϊλιόπουλε, θα καλωσορίσουμε και εσένα από κοντά και να ζητήσω το δικό σου πρώτο σχόλιο με βάση την συνέντευξη τύπου. Τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Σαφές μήνυμα προς τον κύριο Κουβέλη και τον κύριο Βενιζέλο, πάντως έστειλε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς ουσιαστικά τους είπε: βάλετε πλάτη, μάλλον όχι βάλετε, συνεχίστε να βάζετε πλάτη για να προχωρήσουν τα μέτρα, να προχωρήσει, να είναι θετική η έκθεση της Τρόικας και να εκταμιευθεί και η δόση. Ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε τις συνομιλίες που είχε ο κύριος Σαμαράς και με την κυρία Μέρκελ, αλλά και στα όσα είπε χθες το βράδυ στην Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα της δόσης. Νεκτάρη, να ζητήσω και το δικό σου πρώτο σχόλιο. Νομίζω ότι υπήρξε μια ψήφος, καταρχάς ψήφος εμπιστοσύνης από τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής. Δεν αρκεί βέβαια μόνο αυτή, αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε, νομίζω έδωσε το στίγμα και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, να κάνουμε αυτά που πρέπει για να μπορέσουν να ψηφιστούν τα μέτρα, να εγκριθούν και να πάμε μετά στη διαδικασία εκταμίευσης της δόσης. Τα πράγματα δεν πήραμε αυτή την πολύ, καλή, πολύ θετική δήλωση που περιμέναμε, πήραμε μια καλή δήλωση. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι χειρότερα από εκεί που ήμασταν. Είναι καλύτερα, έχουμε όμως ένα συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις μας. Κωνσταντίνε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το εξωτερικό και τα χρήματα. Στο εσωτερικό, όσο η κυβέρνηση χάνει τη μάχη στον τομέα της παιδείας και της υγείας, όπως είδαμε με τα παιδιά στο συγκλονιστικό ρεπορτάζ, και όσο επιτρέπει σε λαθρομετανάστες να προαυλίζονται εν ασυλία στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα χάνει το παιχνίδι στο εσωτερικό. Λοιπόν, όλα αυτά που προαναγγείλαμε τώρα θα συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με τις αλλαγές στο φορολογικό, στα εργασιακά αλλά και τις αντιδράσεις των εμπόρων. Σε πολύ πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Συνδεόμαστε τώρα ζωντανά με το CNN που μεταδίδει αυτή τη στιγμή μια έκτακτη είδηση. Έγινε έκρηξη στην Βηρυτό, σε πολυσύχναστη περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό των θυμάτων, τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα δούμε την εικόνα λοιπόν σε λίγο. Σε λίγο θα μας ενημερώσει και η Ιουλία Βελισσαράτου για ό,τι συμβαίνει. Είχαμε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου με εκρηκτικά. Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν θα το δούμε αυτό. Να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει και να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα, πρόδρομε, και να πάμε σε συγκεκριμένα. Στα μέτρα που πρέπει να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν? Λοιπόν, τα μέτρα αυτά πρέπει να έρθουν σύμφωνα με τα όσα λέει η κυβέρνηση έως το τέλος του μήνα στη Βουλή. Αυτό βέβαια πρέπει να έχει γίνει το Σεπτέμβριο για να το πούμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση. Από το Μάιο. Τέλος πάντων, είχαμε πει στο Σεπτέμβριο. Από την προηγούμενη κυβέρνηση. Περιμένουμε επίσης αμέσως μετά την έκθεση της Τρόικας. Υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Περιμένουμε να είναι θετική η έκθεση της Τρόικας, ώστε να έχουμε και την εκταμίευση της δόσης που ουσιαστικά το είπε και ο κύριος Σαμαράς, mm-hmm. ότι υπάρχει μέσω πλην σαφώς συμφωνία για αυτό το ζήτημα. Έδειξε τώρα μια αγωνία πάντως ο κύριος Σαμαράς. Μια ένταση. Είναι λογικό. Μην ξεχνάμε ότι κράτησε η σύνοδος χθες το βράδυ που συμπεριελήφθη τελικά το θετικό κείμενο, αυτή η θετική παράγραφος για την Ελλάδα, μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε και το δημοσίευμα του Σπίγκελ προχθές, το οποίο μιλούσε για ότι η Γερμανία θα πει τον στη δόση, τα χρήματα όμως αυτά θα μπουν σε ένα κλειστό λογαριασμό, στον οποίο η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση. Αν μπουν για ναι. Εύα, και αν από αυτά τα 27 πάνε στις τράπεζες, τότε ότι θα πέσουν λεφτά στην αγορά που προκύπτει. Ξέρω, μοιράζομαι την απορία. Ή για παράδειγμα, και αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, για τα 7 δις ληξιπρόθεσμες που γνωρίζουμε και ότι κάποια από αυτά θα πήγαιναν για να ανασάνει η αγορά, ή για παράδειγμα το 1 δις στον ΕΟΠΗ. Να ανασάνουν ο ΕΟΠΗ και ο ασφαλισμένοι. Το 1 δις στον ΕΟΠΗ το βρήκαμε. Θα χάσουμε όλες τις παραγγελίες μας αναδρομικά. Και θα κακόψουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Mm-hmm. Κόβουμε οριζόντια. Δεν βλέπουμε το κάθε πράγμα ξεχωριστά. Είδαμε πριν τα παιδιά, έτσι, που είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, που έχουν αυτό το πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Εδώ χρειάζεται και μία ανάλυση και ένα κομμάτι ευαισθησίας. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους που έχουν τόσο ανάγκη, για παράδειγμα. Να γυρίσουμε στα τις δόσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά, νομίζω, μάλλον επί της ουσίας, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος,
απειλώντας μας εντός εισαγωγικών με αυτό, mm-hmm. για να μπορέσουμε να κάνουμε 10 πράγματα παραπάνω. Mm-hmm. Που βλέπουμε ότι φαίνεται και ο Πρωθυπουργός και σήμερα αυτό έδειξε ότι έχει, είναι σε αυτή την κατεύθυνση, έχει τη βούληση, αλλά πρέπει να πιστεί και ένα ολόκληρο σύστημα από κάτω. Θα πιστεί το σύστημα από κάτω, πρόδρομε, και μάλιστα ένα σύστημα με την αξιωματική αντιπολίτευση να καλεί τον κόσμο στους δρόμους για να μην περάσουν τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των εταίρων της κυβέρνησης του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη, νομίζω ότι στηρίζουν απόλυτα τον κύριο Σαμαρά, το δείχνουν και το τελευταίο διάστημα και χθες ο κύριος Βενιζέλος με τις δηλώσεις του, αλλά και από τον κύριο Κουβέλη εκφράζει αυτή η πεποίθηση. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι όταν έρθουν τα μέτρα στη Βουλή, τι θα γίνει με πάρα πολλούς βουλευτές που οπωσδήποτε εκφράζουν αντιρρήσεις, διαφωνούν, κατεβαίνουν στο δρόμο, στη γειτονιά, πάνε στο καφενείο και ακούνε τα παράπονα των πολιτών που ζουν πραγματικά δραματικά. Μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ευκαιρία, μια και μιλάς για δραματικά, έτσι πολύ σύντομα. Γιατί στρώνει βούτυρο στο ψωμί της Χρυσής Αυγής κυβέρνηση? Δεν υπήρχε εκείνος ο περίφημος νόμος Διαμαντοπούλου, Σπηλιωτόπουλου, συνένεση, άμα κάποιος υποπέσει σε αδίκημα, τέλος πάντων δεν ξέρω τι νομικά, ναι, μπαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο και τον μαζεύεις. Το πας στα επεισόδια τα σημερινά. Το πας στα σημερινά επεισόδια, ναι. Γιατί δεν μπαίνουμε, αυτά γιατί είναι, δεν εφαρμόζουμε τον νόμο. Αυτά είναι οι παθογένειες, οι εσωτερικές, αυτά είναι που συζητάμε ότι έξω πάμε καλά. Εσωτερικά όμως έχουμε πάντα να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα, σαν αυτό που είδαμε τώρα και επισήμανε πολύ σωστά ο Νεκτάριος. Mm-hmm. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν. Σε αυτά λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να έρθουν στη Βουλή αυτά τα μέτρα, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Εκφράζεται η πεποίθηση από τους τρεις αρχηγούς ότι θα περάσουν, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να δούμε και την στάση των βουλευτών. Βεβαίως πρέπει να δούμε και τη στάση της κοινωνίας, πόσο αντέχει η κοινωνία, πρόδρομε, και αυτό θα επιχειρήσουμε να κάνουμε τώρα. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Καπετανάκη, έναν από τους πιο παλιούς έμπορους της Αθήνας, και τον Νίκο Υποφάντη, βεβαίως, που είναι κοντά μας, για να δούμε τις αντιδράσεις των εμπόρων. Κύριε Καπετανάκη, καλό σας απόγευμα. Γεια σας, πώς είσαστε, καλά? Πώς σας βρίσκουμε, είστε καλά ή είστε... Ναι, ναι, είναι δίπλα σας στο πλάνο. Μπορεί να είναι καλά, καλή σε αυτή την εποχή. Είστε κάτω στη βιοτεχνία, κύριε Καπετανάκη, είστε στη βιοτεχνία. Ο κύριος Καπετανάκης φτιάχνει, εμπορεύεται κάποια είδη καταπληκτικά. Τουριστικά από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι. Σχεδιάζεται πίσω, φτιάχνει εξαιρετικά είδη που φημίζουν τη χώρα μας στο εξωτερικό. Επεξεργάζεται το γυαλί και το ασίμι ή το χαλκό. Ναι. Το μέταλλο και φτιάχνει καταπληκτικά ήδη ο ίδιος στη βιοτεχνία του. Είχε δουλειά φέτος, κύριε Καπετανάκη, είχε αυτό. Δουλειά, για να μπούμε και στο θέμα μας, γιατί από τη μία η δουλειά είναι πεσμένη και από την άλλη έχουμε και τις επιβαρύνσεις με τους νέους φόρους. Για πείτε μας λίγο πώς είναι το πλαίσιο, έτσι πώς το ζείτε εσείς καθημερινά. Η δουλειά ήταν φέτο πολύ δύσκολη, ειδικά στην Αθήνα, λόγω των προπέρσινων επεισοδίων και των περσινών. Η Αθήνα βίωσε μια δραματική χρονιά με μείωση του τζίρου της, έτσι. Κατακόρυφη πτώση. Ήταν άσχημη χρονιά. Τι σας χρωστάει το κράτος? Σας χρωστάει? Το κράτος, εντάξει, τι να πούμε, του χρωστάμε, μας χρωστάει. Mm-hmm. Είμαστε εμείς το κράτος και όλοι μαζί είμαστε σε ένα λούκι αυτή την εποχή. Ωραία, να βάλουμε μια άνω τελεία και θα μας το περιγράψετε αμέσως μετά το λούκι για να δούμε, Νεκτάριε, μαζί τις προτάσεις της δικής μας πλευράς για το νέο φορολογικό του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε ετοιμάσει και σχετική κάρτα, μπορούμε να τη δούμε. Συντελεστεί λοιπόν, Νεκτάριε, 28% για επιχειρηματίες, έτσι, και ελεύθερους επαγγελματίες. Με φόρο από το πρώτο ευρώ. Ξεχνάμε δηλαδή το αφορολόγητο εδώ. Στις 5.000 που ήταν μέχρι τώρα. Είναι ένα ακόμα οριζόντιο μέτρο που λέει ότι επειδή δεν αδυνατώ, δεν θέλω, δεν μπορώ να πιάσω, να εντοπίσω και να τιμωρήσω τους φοροφυγάδες, mm-hmm. και ακόμα και αν τους τιμωρώ δεν εισπράττω τα πρόστιμα, επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, βάζω σε όλους, καταργώ για όλους το αφορολόγητο, ακόμα και, για αυτούς που είναι συνεπείς. Έλεγε πριν ο Νίκος Φιλιππίδης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν κάτω από το αφορολόγητο τόσα χρόνια. Όμως υπάρχουν και αυτοί που είναι συνεπείς και πληρώνουν κανονικότατα φόρους και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους τιμωρούμε όλους λοιπόν φόρος από το πρώτο ευρώ. Αύξηση παρακράτησης φόρου από το 20% στο 30%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα, έτσι, για να καταλάβουμε. Δεν πληρώνει περισσότερα, προπληρώνει περισσότερα. Προπληρώνει. Η παρακράτηση φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι 20%. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει, είναι να πάρει 100, τα 20 τα δίνει απευθείας αυτός που τον πληρώνει στο δημόσιο, άρα παίρνει 80, τώρα θα παίρνει 70, θα συμψηφίζονται βέβαια στη φορολογική του δήλωση, αλλά στην καθημερινότητά του θα παίρνει λιγότερα χρήματα στην τσέπη. Και για να μείνουμε λίγο, ναι,
Το συζητήσαμε, θα προβλέπετε εξαίρεση για τα μπλοκάκια. Αστερίσκος λίγο εδώ, πολύ γρήγορα, τι θα γίνει με το θέμα της ασφάλισης. Μην πει το ΙΚΑ και πει: ο παιδιά εδώ πέρα ασφαλίζεται σε μένα και όχι στον ΟΕΑ, αν είναι μισθωτή, αν είναι εξαρτημένη εργασία. Μετά υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων, το γνωστό αυτό. Και αυτά είναι λοιπόν ένα πλαίσιο, είναι τα σενάρια ακόμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια τα επόμενα. Να πάμε στον Νίκο Υποφάντη για να δούμε, Νίκο, τις αντιδράσεις των εμπόρων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Είχαμε χτες και την δήλωση του κ. Ασημακόπουλου που έκανε αίσθηση. Έκανε, προκάλεσε για τις αποδείξεις ότι ή θα κόβουμε αποδείξεις και θα κλείσουμε σε λίγο καιρό ως επιχειρήσεις ή δεν θα κόβουμε αποδείξεις και θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δηλαδή θα φοροδιαφεύγουμε ή θα φοροαποφεύγουμε. Ακούστε πώς είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με 49% έναντι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη που φτάνει μόλις το 39%. Επίσης, η φορολογία των επιχειρήσεων πριν από λίγο το δείξετε θα φτάσει στο 30% έναντι το αντίστοιχο ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μόλις 20%. Ο ΦΠΑ στη χώρα μας είναι στο 23%. Βλέπουμε και τις αντίστοιχες κάρτες. Στο 23% ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ενώ είναι ο ΦΠΑ στην Ευρώπη στο 20%. Οι φόροι προς το ακαθάριστο προϊόν της Ελλάδας, όμως εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημά μας, είναι στο 31%. Αυτό μπορεί να συλλέξει το κράτος από την αγορά. Όμως το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 38%. Εδώ υπάρχει θέμα. Φορολογούμε τις επιχειρήσεις, φορολογούμε τον κύριο Καπετανάκη και τον κάθε κύριο Καπετανάκη που βγάζουν και ένα προϊόν με τη βιοτεχνία τους, με την εμπορική τους επιχείρηση, υπέρμετρα. Και δεν μπορούμε να συλλέξουμε τους φόρους. Δεν μπορεί να μαζέψει το κράτος τους φόρους. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, υπάρχει κύριε τεράστιο Καπετανάκη, θέμα. Πώς το βιώνετε εσείς, πώς βλέπετε αυτόν το νέο φόρο στο 28%? Μεγάλο πρόβλημα και οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή την ώρα που πράγματι δεν μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, ας μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και κάποια στιγμή όταν μια επιχείρηση αναπνέει με το καλαμάκι, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή αυτό βιώνουμε, προσπαθεί πρώτα απ' όλα να επιβιώσει η ίδια. Και σε αυτή την περίπτωση ίσως κάποια στιγμή πιθανό να μην συνεπείς και με τις υποχρεώσεις τους πάνω στο χρονολογικό οπουδήποτε αλλού. Αλλά αντίστοιχα όμως οι επιχειρήσεις έχουν τη στιγμή που πληρώνουν και από ό,τι ξέρω εδώ οι συνάδελφοί μου στη μεγάλη τους πλειοψηφία και αποδείξεις κόβουν και είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις. Έχουν όμως και κάποιες απαιτήσεις. Το ίδιο το κράτος να φροντίσει ώστε να μπορούν να λειτουργούν. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να αντιμετωπίσουν προβλήματα προσβασιμότητας, να αντιμετωπίσουν προβλήματα πώς θα ρίχνουν τα ρολά τους, να αντιμετωπίσουν ένα μην τα παριθμώ τώρα, προβλήματα λειτουργίας του καταστημάτων. Εάν και σήμερα, κύριε Καπετανάκη, να απαιτούνται να καταβάλλονται οι φόροι όπως πρέπει καθημερινά. Σήμερα, ο έμπορας πρέπει να καταβάλει τους φόρους, έχει όμως αντίστοιχα την απέτηση να λειτουργεί το κράτος και να του προσφέρει ανταποδοτικά αυτά που. Το βασικό ερώτημα, κύριε Καπετανάκη, που θα θέλαμε να μας πείτε εσείς την άποψή σας. Με το νέο φορολογικό, με αυτά που γνωρίζουμε, θα παταχθεί η φοροδιαφυγή ή εσείς οι έμποροι θα δυσκολεύεστε στο να κόβετε αποδείξεις και ενισχύετε η φοροδιαφυγή? Ποια είναι η δική σας άποψη? Κοίτα, ας αφήσουμε το παραμύθι της φοροδιαφυγής. Πρώτα πρέπει να βρούμε πώς θα δουλέψουν τα καταστήματα. Όταν ένα μαγαζί δουλεύει, όταν ένας έμπορας βγάζει λεφτά. Και φιλόπατρης είναι και το φόρο του καταβάλει και παντού. Ωραία. Μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές που να μπορεί να ζήσει οι επιχειρήσεις και να ζήσει όλος ο κόσμος. Νίκο. Πέρα από αυτό το παραμύθι φοροδιαφυγή τη στιγμή που δεν υπάρχει καν έσοδα, παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Σήμερα, αν πιάσει ο κύριος Καπετανάκης 100 ευρώ, από αυτά θα του μείνουν ελάχιστα, καθώς τα 63 θα πάνε για να καλύψουν τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Νίκο μου, δεν θα μείνουν. Άμα πιάσω 100 ευρώ και κόψω αυτό που πρέπει, που έτσι πρέπει να κάνω, δυστυχώς θα πρέπει να βάλω και 2-3 ευρώ για να βγω. Και καλά, και να μην κόψετε. Έτσι είναι αλήθεια. Έτσι είναι αλήθεια. Έτσι είναι αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Καπετανάκη. Πολύ, πολύ σωστά. Νίκο Υποφάντη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστούμε και εσάς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο, Νεκτάριε, πρόγραμμα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Καταλαβαίνω και τον άνθρωπο που πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, αλλά όχι να μην κόψω απόδειξη. Προς Θεού δηλαδή, έτσι.
Δεν το συζητάμε αυτό. Από εδώ και πέρα περιμένουμε. Νομίζω... Είναι κάτι βέβαια για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας που το βλέπουμε όλοι να συμβαίνει καθημερινά. Ο Ραχώη στην Ισπανία προεκλογικά, όταν βγήκε, είχε πει. Προεκλογικά σας είχα πει το εξής με τις επιχειρήσεις. Εάν δεν σας επιστρέψω εγώ τους φόρους που σας χρωστάω, μη μου αποδώσετε ούτε ένα ευρώ ΦΠΑ. Και έτσι έγινε. Αν λοιπόν το κράτος τώρα έρθει και είναι συνεπές, αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μετά να έχει όχι απλά απαιτήσεις, να βάζει επιτόπουλο και τα σούμε. Συμψηφισμός γιατί δεν γίνεται. Γιατί σε δύο δεύτερα. Συμψηφισμός γίνεται. Όταν συμφέρει το κράτος, ναι. Γίνεται. Όταν εμείς χρωστάμε περισσότερα δηλαδή, γίνεται. Όταν το κράτος χρωστάει περισσότερα, δεν γίνεται. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Έλλειψη δικαιοσύνης, με λίγα λόγια. Πολλά μεγάλα τα ζητήματα πρόδρομε. Δεν είναι ένα και δύο. Δεν είναι μόνο το φορολογικό. Είναι τα εργασιακά. Είναι το θέμα της ανεργίας. Και πολλές διαστροφικές αλλαγές. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στις Βρυξέλλες, πρέπει να προχωρήσουν και να απορροφηθούν και κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Για να ένα δούμε. Ένα άλλο τι μεγάλο θα δούμε. Κεφάλαιο που θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Νεκτάρη Νότη και πρόεδρε Παπαϊλιόπουλε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα μπούμε στους χώρους εργασίας της Google. Μιλάμε για διαστημικούς χώρους εργασίας. Μείνετε μαζί μας, αξίζει τον κόπο να το δείτε κι εσείς. Επιστρέφοντας λοιπόν σε λίγο θα δούμε πώς χάθηκαν όλα αυτά τα χρήματα τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα. Θα κάνουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε όμως πρώτα να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής ημέρας μέσα από το sky.gr. Αντώνη Σαμαράς, μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Μέρκελ, υλοποιήθηκαν πολλά μέτρα στην Ελλάδα, υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος. Χάνεται κονδύλια, λέει ο επίτροπος, ο κύριος Χαν, προειδοποιεί. Μετροπολογία στη Βουλή, το πρώτο μέρος των προαπαιτούμενων για την εκταμείευση των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 7 προτάσεις για τουριστικές επενδύσεις. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση είναι μια τρικομματική κοινοπραξία μερκελιστών. Έκλεισε η συμφωνία Πειραιώς για τη Γενική Τράπεζα. Και τέλος, Παναγόπουλος, ο κ. Παναγόπουλος, ΓΕΣΕ, τα μέτρα απειλούν με διάρρηξη τον κοινωνικό ιστό εντός του 2013. Να πάμε τώρα στην Ιουλία Βελισσαράτου για την έκρηξη που σας λέγαμε πριν στην Βηρυτό. Η Ιουλία, δώσε μας την εικόνα, την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια πολύ ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Λιβάνου. Μόλις πήραμε και τις πρώτες εικόνες, τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και 15 άτομα έχουν τραυματιστεί. Και εμείς βλέπουμε απευθείας αυτή τη στιγμή τις εικόνες που μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα. Είναι το αυτοκίνητο που εξεράγει, αυτό γνωρίζουμε και από τις εικόνες που έχουμε, αλλά και από τις φιδωλές πληροφορίες. Ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο όπως είναι φυσικό. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε κάτι ανάλογο, ένα ανάλογο περιστατικό στη συγκεκριμένη περιοχή που ούτως ή άλλως και εκείνη ταλανίζεται από φυλετικές και θρησκευτικές διαμάχες. Ωστόσο, ήταν αρκετά ειρηνική για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε, δεν Ιουλία, ξέρουμε, ναι. μία διάχυση ουσιαστικά της έντασης στη Συρία. Λένε πληροφορίες ότι εξεράγει το αυτοκίνητο κοντά στα κεντρικά του ΑΚΑΕΜ των χριστιανών Μαρονιτών. Ο Λίβανος, ο οποίος είναι σφινωμένος ουσιαστικά κάτω από την Τουρκία, πίσω από την Συρία και πάνω από το Ισραήλ και έχει χριστιανούς, σιίτες και σουνίτες που καλούνται να συνεργαστούν για να υπάρξει μια κρατική οντότητα. Πάρα πολύ σωστή παρατηρήση σου, Κωνσταντίνε. Η Βηρυτός πραγματικά είναι έτσι ένα πολιτισμικό, πολυπολιτισμικό κέντρο. Κάποτε το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Ακριβώς, να ενώσει θρησκείες. Ζούσαν πολύ αρμονικά οι άνθρωποι μεταξύ τους, αλλά όπως καταλαβαίνεις αυτή η διάχυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει αγγίξει και τη Βηρυτό. Από ό,τι βλέπουμε, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από κάποια οργάνωση μέχρι στιγμής και σίγουρα η λίστα των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν μεγάλη ισχύος η έκρηξη και έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο ευρύτερο τετραγωνικό οικοδομικό τετράγωνο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ίσως να υπάρχει πολύ μεγάλη λίστα θυμάτων. Αναμένουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε πάντως αυτή τη στιγμή, Ιουλία, εικόνα καθόλου για τα θύματα. Είναι πολύ τελευταίες οι πληροφορίες, έτσι. Είναι πολύ φιδωλές πληροφορίες που έρχονται. Η έκρηξη ήταν μεγάλη ισχύως, ήταν παγιδευμένο αυτοκίνητο. Πιθανόν, εάν είναι έκρηξη από καμικάζι, να έχει σκοτωθεί και ο ίδιος που την έβαλε τη βόμβα στο παγιδευμένο αυτοκίνητο. Η μέχρι στιγμής είναι δύο οι νεκροί. Όμως, ανάλογες καταστάσεις μας έχουν διδάξει ότι δεν θα είναι μόνο δύο. Η λίστα των θυμάτων θα είναι μεγάλη. Και από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε την ανάληψη της ευθύνης και για ποιο λόγο έγινε αυτή η έκρηξη. Ιουλία, για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως σχετικά με την
έκρηξη μας ενημερώνεις, να πάμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία, όπου οι φοιτητές λένε και αυτοί με τη σειρά τους όχι στη λιτότητα. Ακριβώς, λέμε, να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, όπου είχαμε διαδηλώσεις στη Μαδρίτη αυτή τη φορά των φοιτητών. Είναι καθημερινές πλέον οι διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και ειδικότερα των φοιτητών, καθώς οι περικοπές από το 2010 μέχρι και σήμερα στην ισπανική εκπαίδευση αγγίζουν περίπου τα 5 δισεκατομμύρια. Επιτακτική χαρακτηρίζει την πολιτική λιτότητα για την Πορτογαλία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ στη Λισαβόνα η συζήτηση ως προς την εξισορρόπηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και της ανάγκης για ανάπτυξη έχει πάρει φωτιά και απειλεί την κυβέρνηση Κοέλιο. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει σάλλο στο Twitter. Πληθαίνουν τα μπλοκαρίσματα των... να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ακινητοποίηση ενός τυφλού 61 ετών από αστυνομικό Βρετανό με τέιζερ, παρακαλώ. Γιατί? 50.000 βολτ, γιατί νόμιζε ότι ήταν ληστής και πέρασε τον μπαστούνι του για σπαθί σαμουράι. Αυτή ήταν η εξήγηση που έδωσε. Παίζει πολλά video games προφανώς ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό και μόνο το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να περιγράψει την περιπέτειά του με σχετική ψυχραιμία. Αλλά συγκλονιστικό επίσης είναι και το γεγονός ότι η αστυνομία της Βρετανίας αποδέχθηκε το λάθος της και ζήτησε συγγνώμη για τον υπερβάλλοντα ζήλο του Βρετανού αστυνομικού. Αυτή είναι και η ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία λέει ότι είμαστε εξαιρετικά, λυπούμαστε εξαιρετικά για αυτό το γεγονός. Δεν το κρίναμε σωστά, αλλά φυσικά ο άνθρωπος υπέστη αυτό που υπέστη. Και να πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τους, ακριβώς με το Twitter, το οποίο τώρα τελευταία πληθαίνουν τα μπλοκαρίσματα του κοινωνικού δικτύου Twitter. Συνέβη και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο ή μόνο στη Γερμανία? Που κάνουν ρατσιστικά σχόλια. Όχι, θα σου πω. Συνέβη στη Γερμανία, όπου μπλοκαρίστηκε από το ίδιο το Twitter λογαριασμός νεοναζιστικής οργάνωσης, αλλά και στη Βρετανία για άλλο λόγο. Για ποιο λόγο? Ένα ζευγάρι Βρετανών είχε ζητήσει δωμάτιο ξενοδοχείου στην Βρετανία για να περάσει ένα διήμερο μαζί. Ήταν ομοφιλόφιλοι. Mm-hmm. Το ξενοδοχείο αρνήθηκε να τους δώσει δωμάτιο και έκαναν ολόκληρο θέμα στο Twitter. Στη συνέχεια, λοιπόν, ο Νίκ Γκρίφιν, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Εθνικιστικής Παράταξης Βρετανίας, κάλεσε τον κόσμο μέσω Twitter να διαμαρτυρηθούν κάτω από το διαμέρισμα του ομοφιλόφιλου ζευγαριού και να πούν ότι ουσιαστικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να δέχεται όποιον θέλει στο ξενοδοχείο του. Και αυτό το πράγμα, ακριβώς επειδή θεωρήθηκε ρατσιστική δήλωση, αμέσως κατέβηκε από το Twitter και μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός του Νίκ Γκρίφιν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οποιαδήποτε ρατσιστικά σχόλια έχουν να κάνουν με θρησκεία ή φυλετικές διακρίσεις ή και σεξουαλικές προτιμήσεις, αμέσως μπλοκάρονται από το Twitter. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο αξίζει παρατήρηση. Και Ιουλία, να κλείσουμε με το θέμα της Εμμανουέλας και το θάνατο της Σίλβια Κριστέλ. Ναι, ακριβώς, ήταν η γυναίκα που ενσάρκωσε τις αισθησιακές ερωτικές ταινίες. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, Ολλανδή ηθοποιός, Σίλβια Κριστέλ. Μια γυναίκα και μια ηθοποιός, η οποία, όπως είπαμε, ήταν γνωστή από σειρά γαλλικών ερωτικών ταινιών, την γνωστή Εμμανουέλα. Έπασχε από καρκίνο, πέθανε στον ύπνο της. Η ηθοποιός έδινε μάχη από τον περασμένο Ιούλιο. Μάλιστα, το γαλλικό φιλμ είχε κυκλοφορήσει το 1974, ήταν μία από τις πρώτες ερωτικές ταινίες που προβλήθηκαν στους κινηματογράφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιουλία Βελισσαράτου. Και τώρα η Χριστίνα Σούζη θα έρθει κοντά μας, γιατί μας σώζει με τις ειδήσεις της. Μας σώζει, γιατί μας σώζει ο καλός καιρός στην Ελλάδα. Γιατί κατά τα άλλα, ακριβό το πετρέλαιο. Ακριβό το πετρέλαιο, αλλά να πω ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Όχι λίγο, θα αισθανθούμε φθινόπωρο από την Κυριακή και κυρίως την άλλη εβδομάδα. Όχι όμως για πετρέλαιο, τουλάχιστον στα κεντρικά και νότια. Η Βόρεια Ελλάδα έχει ξαναβάλει. Απλώς όχι τόσο πολύ καλοκαιρία όσο έχουμε μέχρι σήμερα. Ναι. Να κάνουμε ένα ταξίδι όμως πρώτα. Είναι προχθεσινή, χθεσινή ή προχθεσινή. Κάποιος κάνει μπάνιο στο Ναύπλιο. Στο Ναύπλιο, παρακαλώ. Κολυμπάνε εκεί ακόμα. Και μου έχουν στείλει και άλλες τέτοιες φωτογραφίες να μου αποδείξουν ότι το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Η επόμενη, λοιπόν, είναι από το Κέφαλο στην Κο. Είναι χθεσινή πρωινή, την ώρα που ξημέρωνε στην Κο, στο Κέφαλο και από το Μάνο και τον ευχαριστούμε. Μύθικο τραγούδι τώρα, το λιωμένο παγωτό, και όμως είμαι ακόμα εδώ. Στην προηγούμενη είμαι ακόμα εδώ. Στα μπάνια. Συγγνώμη, πάμε λοιπόν, στη Ρόδο. Στη Ρόδο, επίσης από τις τελευταίες μέρες φωτογραφία από την Ανέζα, βλέπετε και την απόλυτη άπνοια, γιατί δεν είχε καθόλου αέρα μέσα στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες και την θάλασσα καταπληκτική. Η επόμενη είναι από τον Άλυμο, εδώ κοντά, η Λιάνα, που μας την ανέβασε και είναι εδώ, δίπλα μας. Βλέπετε μια ωραία δύση με ωραία τα σύννεφα χρώματα και με όλα αυτά και πολύ ωραία χρώματα. Στη συνέχεια να πάμε μέχρι... Αγία Κυριακή στο Τρίκερι.
στον Παγαστικό, βγαίνοντας για να πάμε στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο και στις Σποράδες. Ξημερώνει εδώ, λέει η Χριστίνα, στη Λεζάντα που μας έστειλε. Και μια μονεβασιά που ο Παναγιώτης λέει ότι εμείς εδώ, είναι χθεσινή, ναι. Εμείς εδώ κολυμπάμε ακόμα και τα νερά είναι θαυμάσια. Και το καλοκαίρι είναι εδώ, από θερινούς κολυμβητές, λέει, όχι από χειμερινούς. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα κλείσουμε με ένα ηλιοβασίλεμα από τη Μήλο και από την Έλα. Υπέροχο μέρος, υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Πολύ ωραία, έτσι, τραβηγμένα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους τόσο πολύ που μας ταξιδεύετε κάθε μέρα με αυτές τις ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, στα του καιρού. Στα του καιρού, όπου αυτή είναι η ιστοσελίδα μας με τον παρόντα καιρό, τις θερμοκρασίες έχει τώρα, οι χάρτες καιρού και πού ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας, ακριβώς εκεί, πάρα πολύ εύκολα, με ό,τι ακριβώς θέλετε. Έθριος ο καιρός αυτήν ώρα πάνω από τη χώρα μας και βεβαίως έθριος θα παραμείνει μέχρι να τελειώσει η μέρα. Αύριο επίσης ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Το βράδυ θα συννεφιάσει στα βόρειο-ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι που θα φτάνουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, mm-hmm. το ίδιο άλλωστε και σήμερα. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην Δυτική Ελλάδα στους 28, 26 με 27 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Ούτως ή άλλως είναι ένα κλικ κάτω και λόγω του βοριά δεν έχουμε τουλάχιστον και υγρασία. Την Κυριακή τώρα αλλάζει ο καιρός. Έτσι θα έχουμε βροχές περίπου από το μεσημέρι και μετά στα βόρειο-ανατολικά, μέσα στο Αιγαίο και τα ανατολικά επιρωτικά Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Όχι η Αττική. Η Αττική, αν είναι να βρέξει, θα βρέξει αργά το βράδυ της Κυριακής και κυρίως τη Δευτέρα. Ας έχουμε εμείς τη γνωστή ομπρέλα μαζί μας. Αλλά βράδυ Κυριακής πια νομίζω ότι θα είναι. Το μεγαλύτερο μέρος θα είναι με. Και τη Δευτέρα. Οι βοριάδες συνεχίζονται με την ίδια αυτή και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί. Mm-hmm. Από τη Δευτέρα, που θα είναι η μέρα η πιο βροχερή για τα ανατολικά και νότια, και μέχρι την Πέμπτη, που οι βροχές θα περιοριστούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ανατολικά και νότια θα έχουμε βροχές με λίγα λόγια. Και βοριά και ψύχρα. 22 βαθμούς, να πω. Εκεί. Να την παραγγείλεις τον καιρό να μην κρυώσει πολύ. Λοιπόν, μέχρι Χριστίνα. Καλά μέχρι είναι. Εκεί, εντάξει. Έτσι, μπράβο, ναι. Αυτή την παραγγελία τη δεχόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς τώρα θα βρούμε τη Μαρία Αναστασοπούλου, γιατί κολλήσαμε με τις φωτογραφίες που θα μας δείξει αμέσως τώρα η Μαρία. Δούμε, Εύα, πολύ εντυπωσιακές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Google για πρώτη φορά και ουσιαστικά μπαίνουμε για πρώτη φορά στα άδυτα των εγκαταστάσεων, των κεντρικών μονάδων, των κεντρικών εγκαταστάσεων της εταιρείας. Για πρώτη φορά μπαίνουμε στο εσωτερικό των χώρων όπου εκεί γίνεται και η αποθήκευση πληροφοριών για το τεράστιο δίκτυο υπηρεσιών της εταιρείας. Είχαμε δει στο παρελθόν, συγγνώμη, είχαμε δει λίγο το λόμπι των γραφείων, το καθιστικό, αλλά αυτό δεν είναι έχει καμία άλλο σχέση, πράγμα. Καμία σχέση. Βλέπουμε εικόνες από εγκαταστάσεις της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Matrix. Ακριβώς. Οι πολύχρωμοι σωλήνες που είδαμε στις πρώτες φωτογραφίες ουσιαστικά στέλνουν και λαμβάνουν νερό για την ψύξη των εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις των κέντρων δεδομένων που βλέπουμε εδώ έχουν έκταση δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Google εκμεταλλεύεται κάθε τετραγωνικό μέτρο προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες να φτάνουν καθημερινά στους υπολογιστές μας και σε κάθε γωνιά του κόσμου. Βλέπουμε και τα δίκτυα οπτικών ινών που συνδέουν τις ιστοσελίδες, τα οποία, να σημειώσουμε, είναι χαρακτηριστικό πως μπορούν να τρέξουν με ταχύτητες 200.000 φορές μεγαλύτερες από αυτές τις συνδέσεις που έχουμε εμείς ουσιαστικά στο σπίτι μας. Το μπλε χάπι ή το κόκκινο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο βέβαια είναι να εργαστεί κανείς με τόσες χιλιάδες καλώδια γύρω του σε καθημερινή βάση. Δεν πάβουν όμως οι φωτογραφίες να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Σαν παιδική χαρά, πραγματικά. Είναι κάποιες έτσι, κάποιες αλλιώς. Αυτός είναι λοιπόν ο ορατός κόσμος, αυτό τον αόρατο του διαδικτύου που μας περιβάλλει και μας δίνει τη δύναμη από την Αθήνα στο Σαν Φρανσίσκο να μιλάμε μέσω Skype, μέσω email, όλων αυτών. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα στον ορατό κόσμο, στην πραγματικότητα και στα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν τέλος. Θα πάμε τηλεφωνικά μέχρι το Καστελόριζο. Εκεί θα βρούμε τον συνάδελφο, τον Τζόναθαν Στεφάνου. Γιατί στο Καστελόριζο, καλό σας απόγευμα, δεν έχει σχολείο. Για ποιο λόγο? Όχι. Με ακούει η Αθήνα? Σας ακούει η Αθήνα. Εδώ, στο Sky. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Δεν έχει δασκάλους, δεν έχει καθηγητές και άρα δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε σχολείο. Πραγματικά, μαζί με την γυμνάστρια που είναι υποδιευθύντρια και με την διευθύντρια που επίσης διδάσκει, είναι μόνο 6 καθηγητές. Για πόσα παιδιά, κύριε Στεφάνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πορτάνο, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Όμορφα. Είναι 10 στο γυμνάσιο και 7 στο λύκειο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ επιτροχάδι να τα πω τώρα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω εγώ. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσω εγώ. Mm-hmm. Έχω ένα επιτελείο 4 ανθρώπων εδώ πέρα. Τον Κωνσταντίνο το Μαλτέζο, την Ελένη την Καραβέλατζη, την Αμαλία τη Γαβριαλίδου και τον Κωνσταντίνο τον Αμίγδαλο, οι οποίοι είναι από
πρόεδροι δίκη συμβουλίου, συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, πενταμελούς μαθητικούς συλλόγου, μητέρα, καθηγητή της τρίτης λυκείου και τον ίδιο τον μαθητή της τρίτης λυκείου. Να ξεκινήσουμε με τον μαθητή της τρίτης λυκείου, βεβαίως. Παρακαλώ πολύ αν είναι εφικτό. Τον δίνω ασκαρδαμιχτή. Καλό σου απόγευμα, ποιο είναι το όνομά σου? Ναι, γεια σας. Καλό σου απόγευμα. Γεια σας. Πείτε μου, καλησπέρα. Μας περιέγραψε λοιπόν ο συνάδελφος, ο κύριος Στεφάνου, το πρόβλημα αυτό με τους καθηγητές. Ναι. Τι θα κάνετε, τι σας απαντούν και τι κάνετε, είναι από την αρχή της χρονιάς αυτό το πρόβλημα, ναι, έτσι. Από την αρχή της χρονιάς έχουμε μόνο 6 καθηγητές, mm-hmm. μαζί με τη διευθύντρια και την γυμνάστρια. Υπάρχει ένας οικονομολόγος, ένας μαθηματικός, ένας φιλόλογος και θεολόγος. Και τι δεν έχουμε δηλαδή. Τι μήνυμα θέλετε, ναι, κάτι ρωτάει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε. Τι δεν έχουμε. Τι χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει πληροφορικός. Ναι. Ας πούμε εγώ με τεχνολογική κατεύθυνση. Okay. Δεν υπάρχει πληροφορικός, φυσικός. Ναι. Για δεύτερες γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά. Ωραία. Δηλαδή κομπιούτερς και αγγλικά τα παιδιά στο Καστελόριζο όχι. Που φτάνει ουσιαστικά την ΑΟΣ μας μέχρι την Κύπρο. Δεν έχουν δικαίωμα όχι, να. Όχι. Ναι, βεβαίως. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένως. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις σε όλους αυτούς που καθημερινά σώζουν την Ελλάδα. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις εσύ. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ τους υπόλοιπους μαθητές της τρίτης λυκείου. Που οι γονείς μου έχουν πει ότι θα χρειαστεί να πάμε στη Ρόδο. Δεν γίνεται να γίνει αυτό. Μήπως εμείς είμαστε τελικά παιδιά κατώτερου Θεού εδώ στο Καστελόριζο και δεν μας θέλουν τους καθηγητές. Μήπως θέλουν να μας περάσουν ένα μήνυμα ότι. Θέλουν να Καστελόριζο να το σιγά σιγά να το εκκοινώνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μας στέλνετε, γιατί ναι. Πραγματικά η ισότητα σε όλα τα θέματα και στο θέμα της παιδείας πρέπει να αφορά σε όλη την Ελλάδα και ειδικά σε περιοχές όπως είναι το Καστελόριζο. Να σας πω κάτι, να δεσμευτούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα της καθημερινότητας και θα το συνδέσουμε με το επόμενο μας θέμα που αμέσως τώρα θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον Δημήτρη Στεργίου, δημοσιογράφο συγγραφέα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργίου, που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίζοντας και τον κύριο Κώστα Μπακούρη, πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς. Τη σημερινή κουβέντα την κάνουμε με αφορμή. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Με αφορμή το βιβλίο που γράψατε, κύριε Στεργίου. Και θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Το βιβλίο σας είναι ηλεκτρονικό καταρχήν και ναι. Έχει τίτλο «Στην φυλακή». Τι ακριβώς θα διαβάσουμε σε αυτό το βιβλίο? Στο βιβλίο αυτό έχω εγκυβωτήσει στοιχεία 30 ετών, οικονομικά στοιχεία, πολλά τραγελαφικά που έγιναν στην περίοδο αυτή. Και μάζεψα ένα-ένα κάθε χρόνο στοιχεία το πώς σπαταλήθηκαν 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2010 είναι τα στοιχεία. 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά τα στοιχεία. Από πότε? Ανά έτος, από το 81 έως το 2010. Δεν περιλαμβάνεται η περίοδος από το 61 έως το 81, mm-hmm. διότι απλούστατα δεν υπήρχαν ελλείμματα και δεν υπήρχε δημόσιο χρέος. Άρα, μέσα από αυτή την έρευνα που κάνατε και γράψατε αυτό το βιβλίο, έχετε καταλήξει τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση. Ακριβώς το ένα, το ποσό αυτό που σπαταλήθηκε, εγώ δεν λέω ότι φαγώθηκε, σπαταλήθηκε για αλότριους λόγους, όχι για ανάπτυξη, όχι για κοινωνία. Βέβαια, τα συνθήματα ήταν κοινωνικός μισθός, κοινωνικές δαπάνες. Καμία δαπάνη δεν αφορά την κοινωνία από το 1,13, σήμερα είναι 1,3 τρισεκατομμύρια, γιατί έχουμε και το 11 και το 12 όπου εισέρευσαν κι άλλα δάνεια και πολλή φορολογία. Μπορεί κάποιος από το βιβλίο σας να εντοπίσει τους υπευθύνους ούτως ώστε να προσπαθήσει να αποδώσει δικαιοσύνη? Ναι, είναι αναέτος, και ανακυβέρνηση. Δηλαδή, όταν λέτε ότι σπαταλήθηκε ένα τρεις, δεν είναι δυνατόν να μην φταίει κανείς για αυτό το πράγμα? Όλοι φταίνε. Γι' αυτό λέω στη φυλακή όλοι. Μάλιστα. Και όταν λέω όλοι, δεν εννοώ τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά εννοώ και τις αντιπολιτεύσεις, τους συνδικαλιστές και όλοι εκείνοι οι οποίοι πίεζαν για να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη πίτα από αυτά από τους πόρους που εισέρεαν με τη μορφή ποταμών
στα δημόσια ταμεία. Μας μιλήσατε πριν, κύριε Στεργίου, και αμέσως μετά θα έρθω και σε εσάς, κύριε Μπακούρη, για να δούμε κατά πόσο όλη αυτή η κρίση αντιμετωπίζεται με διαφάνεια και τα φαινόμενα της διαφθοράς αυτά τα 30 χρόνια μας οδήγησαν εδώ. Αλλά πρωτίστως θέλω να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία εμείς σταχυολογήσαμε μέσα από το βιβλίο του κύριου Στεργίου. Μιλήσαμε για 1,1 τρισεκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, χωρίς να, λέτε κύριε Στεργίου, πέσει το χρέος, μειωθεί το έλλειμμα. Χωρίς να γίνουν επενδύσεις, υπερηβόητες επενδύσεις, χωρίς να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, προσέξτε το νούμερο, το οποίο μας λέτε, κύριε Στεργίου, είναι τρομερό, 1,13. Και συνεχίζοντας, να δούμε και τα άλλα στοιχεία για να τα έχουμε όλα στο τραπέζι της συζήτησης, είναι ποιος πλήρωσε τα 1,13. Λοιπόν, οι φορολογούμενοι βεβαίως βλέπουμε. Άμεσα και έμεσα, οι φορολογούμενοι που λένε ότι φοροδιαφεύγουμε, είναι χαμηλά τα ποσοστά φορολογίας, ειδού πόσα δις ευρώ, τα έχω αναγάγει σε ευρώ όλα. Από... Άρα δεν φταίει η φοροδιαφυγή. Στα δημόσια δηλαδή ταμεία με τη μορφή αυτή, προσέξτε, φόροι γύρω στα 700 δις, δάνεια γύρω στα 350 δις, από η κοινοτική πόρη ανέρχονται περίπου σε 100 δις ευρώ και από τις ιδιωτικοποιήσεις, αυτή την περίφημη εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, είναι 23 δις. Μόλις το 2 περίπου της 100 το 2,1 των 10 μνημονίων τα οποία σπαταλήθηκαν από το 81 μέχρι τώρα. Κάνετε την αναγωγή αυτή. Και κατά τα άλλα μαζί τα φάγαμε βεβαίως. Και φταίνε οι Έλληνες. Τα σπαταλήσαμε. Οι οικογένειες που φορολογούνται. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς σπαταλήθηκαν τα στοιχεία αυτά, τα λεφτά αυτά. Να πω ένα παράδειγμα μόνο, ότι όταν δεν είχε το κράτος να δώσει λεφτά, είτε οι τράπεζες, είτε οι δημόσιες επιχειρήσεις, όλες οι ζημιογόνες, όλες δανειοβίωτες, οι διοικήσεις, αντί να δίνουν αυξήσεις, τους απάλασαν από την ασφαλιστική εισφορά. Ακούστε τι γινόταν. Κύριε Στεργίου, κάντε μου μια χάρη. Θα δούμε σε λίγο και τη συμβολή των κυβερνήσεων. Πρώτα όμως θα ήθελα, κύριε Μπακούρη, όλα αυτά που μας περιγράφει τόσο αναλυτικά και τόσο έτσι παραστατικά ο κύριος Στεργίου, έγιναν με όρους αδιαφάνειας? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν έχω διαβάσει. Γιατί και η κυρία Μέρκελ μίλησε για το μεγάλο πρόβλημα της διαφθοράς για άλλη μια φορά. Ναι. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του κύριου Στεργίου, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη στα συγκεκριμένα νούμερα τα οποία αναφέρει. Εγώ το βλέπω εμείς με διαφορετική διάσταση. Εμείς προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο βέβαια και χρήματα από την χώρα έχουν κατασπαταληθεί ή υπήρχε αδιαφάνεια και έχουν πάει σε άλλα πράγματα από ό,τι έπρεπε να πάνε. Επομένως, τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η διαφθορά στη χώρα μας έχει μεγαλώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και κυρίως από το 81 και μετά, όπου σιγά σιγά αρχίσαμε να αλλοιώνουμε τις αξίες μας, να μην έχουμε ανοχές στη συνείδησή μας και σιγά σιγά να αρχίσουμε να εκλογικεύουμε παραβατικές πράξεις στην καθημερινότητα και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα. Από εκεί και πέρα, για μένα το βασικότερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε διαφάνεια σε αυτά που έκανε το κράτος και συνήθως δεν υπήρχε λογοδοσία. Το βασικό είναι ότι υπήρχε έλλειψη λογοδοσίας, άρα δεν υπήρχε ευθύνη. Βλέπετε τώρα κάτι θετικό να αλλάζει προς τη μεριά της λογοδοσίας, για παράδειγμα, και της ευθύνης, απόδοσης ευθυνών? Θα πρέπει να πω ότι οι προθέσεις υπάρχουν. Απλώς τώρα αυτή τη στιγμή με την καινούρια κυβέρνηση που έχει δώσει μεγάλη έμφαση στο να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της Τρόικας και να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, δεν μπορώ να πω ότι έχω δει πάρα πολύ μεγάλα παραδείγματα. Εκτός από το γεγονός. Καινούργια κυβέρνηση πλην όμως παλαιά παράταξη και κατεστημένο πολιτικό προσωπικό. Μπορούν οι ίδιοι άνθρωποι να κάνουν αλλά διαφορετικά πράγματα. Το πρόβλημα το βασικό είναι ότι σε όλη αυτή την περίοδο. Το πρόβλημα το μεγάλο ήταν ότι ήταν το πελατειακό σύστημα το οποίο έχουμε μιλήσει για τόσες πολλές φορές. Το οποίο πελατειακό σύστημα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ηγεσίες που είχαμε ήταν τέτοιες που δεν χαρακτηριζόντουσαν από την ακεραιότητα, ότι δεν ενδιαφέρονταν τόσο πολύ για το καλό της χώρας αλλά το πώς θα μπορέσουν να επανεκλεγούν. Έχουμε λοιπόν ένα πελατειακό σύστημα το οποίο στην ουσία έχει πτωχεύσει. Και όλος ο ελληνικός λαός προσπαθεί να δει πώς θα το αλλάξει. Για να δούμε. Χωρίς να έχουμε ακόμα καλές επιλογές. Για να δούμε. Μια πρόκληση που μου έδωσε ο κύριος Μπακούρης, λέγοντας ότι δεν υπήρχε λογοδοσία και δεν υπήρχε διαφάνεια. Και ακόμα δεν υπάρχει. Αρκεί να αναφέρω ότι δισεκατομμύρια δραχμές τότε και ευρώ στη συνέχεια
χορηγούνταν σε έναν γαλαξία δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμού, κάπου ήταν άγνωστοι, χωρίς να καταρτίζουν συλλογισμούς, χωρίς να καταρτίζουν απολογισμούς και χωρίς να περνάνε από το δημόσιο λογιστικό. Και ακόμα υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, οι περίφημες οργανώσεις συνεταιριστικές, νοσοκομεία. Δεν έχει μπει εκεί μια τάξη και... Έχει θεσμικά, ναι, αλλά προσωπικά, επειδή παρακολουθώ το θέμα αυτό από κοντά, δεν έχω δει ένα νοσοκομείο, μια διοίκηση νοσοκομείου, να κάνει μια γενική συνέλευση και να παρουσιάζει τον ισολογισμό, τον απολογισμό, πού πήγαν τα λεφτά τα οποία τα έδωσε ο φορολογούμενος. Για να δούμε λίγο στο σημείο αυτό. Ο δανειστής αυτός, ο κερδοσκόπος, ο σκληρός. Για να δούμε, κύριε Στεργίου, στο σημείο αυτό το ποσοστό της ευθύνης, πάντα με βάση τα στοιχεία από το δικό σας βιβλίο, για το χρέος που έχουν οι κυβερνήσεις. Μισό είναι. Κυβερνήσεων στην αύξηση του χρέους, που τα λέτε άλλο, το 74 μέχρι το 10 είναι μισό-μισό. 54 το ΠΑΣΟΚ και 46% η Νέα Δημοκρατία. Δικοματισμό είχαμε και ο δικοματισμός αυτός που άρχισε επί Τρικούπη, για να κρατήσει την εξουσία ή να διατηρήσει την εξουσία ή να κατακτήσει την εξουσία, επιδιδόταν σε προεκλογικές υποσχέσεις οι οποίες ήταν τάφος για την ελληνική οικονομία. Και το 1985, θα σας λέω και μια ιστορία γιατί είναι ωραίες ιστορίες, τότε με τις ακόμα καλύτερες μέρες που υποσχόταν τότε στην προεκλογική περίοδο, μετά από δύο μήνες άρχισε, έπεσε το βαρύτερο, σκληρότερο πακέτο λιτότητας. Γίνανε ακόμα καλύτερες τότε στον οικονομικό ταχυδρόμο, αποφασίσαμε να κάνουμε μία έρευνα συζήτηση. Επικαλούμενοι τον Ελευθέριο Βενιζέλ, ο οποίος είπε ότι όλες οι προεκλογικές υποσχέσεις συνιστούν δωροδοκία του ελληνικού λαού, δηλαδή ποινικό δίκαιμα. Ναι. Τα ξέρεις. Και έγινε μια συζήτηση. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν κράτησε μια εβδομάδα. Κύριε Μπακούρη. Ουδής ήθελε να συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Μπακούρη. Το θέμα είναι βασικά αυτό που είπα από την αρχή. Η έλλειψη πραγματικά καλή ηγεσία, στην οποία φταίμε και εμείς οι πολίτες. Το γεγονός ότι το πρόβλημά τους ήταν πώς θα πρέπει να επανεκλεγούν και όχι να δουν το καλό. Προσπαθούσαν συνεχώς να διατηρήσουν τους πελάτες, αν θα τους ονομάσω έτσι, ευτυχισμένους. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε όποιος είχε πρόβλημα, γι' αυτό είχαμε πάρει πάρα πολλούς ανθρώπους, γι' αυτό το δημόσιο έχει διωγγωθεί στο βαθμό που έχει διωγγωθεί, και επομένως αυτή το λεγόμενο πολιτικό κόστος που παρέλυε τους πολιτικούς για να πάρουν τις μεγάλες αποφάσεις, μας έκανε να υποφέρουμε αυτή τη στιγμή. Και να φτάσουμε στο σημείο αυτό το οποίο είμαστε σήμερα. Και γι' αυτό είπα εγώ ότι η οικονομική κρίση που από αυτή τη στιγμή βιώνουμε, στην ουσία ξεκινάει πρώτα από μια κρίση αξιών, μια κοινωνική κρίση και πρωτίστως πολιτική κρίση. Γι' αυτή τη στιγμή έχουν πολιτική, οι οποίες αυτές όλες έφεραν το αποτέλεσμα να έχουμε την οικονομική κρίση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπακούρη. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Στεργίου. Πολύ γρήγορα, πώς βρίσκουμε το βιβλίο ηλεκτρονικά? Με τον τίτλο Στη φυλακή, και το βρίσκουμε και το διαβάζουμε. Ηλεκτρονικά. Έχουμε προσαρμοστεί πια στη νέα τεχνολογία. Η τεχνολογία και στην ψηφιακή είναι απαραίτητη εποχή. Μόνο ότι είμαστε στην ηλικία μεγαλύτερη. Να είστε καλά, λοιπόν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Στις εξελίξεις στην υγεία θα πάμε τώρα με την Μελίνα Τσέλιου, καθώς έχουμε πολλές ειδήσεις. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε ο κύριος Λικουρέτζος την πρωτολογία του. Έχουμε και το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων. Να δούμε ποιοι ωφελούνται και ποιοι αντιδρούν, Μελίνα. Έγινε η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Φαίνεται ότι έγινε και μάλιστα είναι ξεκάθαρο από αυτούς που αντιδρούν. Ο Μάριος Αλμάς, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, προχώρησε στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκου. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποια λάθη τα οποία θα διορθωθούν, όπως λέει τουλάχιστον το Υπουργείο Υγείας, άμεσα. Οι μειώσεις τιμών στα φάρμακα είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, νομίζω ότι πάνω από το 90%, να μην πω το 95%, μείωση όλων των σκευασμάτων. Πρέπει να σας πω ότι οι πιο μετριοπαθείς μιλάνε για περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Οι πιο αισιόδοξοι κάνουν λόγο για 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία αυτά θα μείνουν σίγουρα στα ασφαλιστικά μας ταμεία και άρα με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε όλοι μας. Θα βοηθήσουν τη μαύρη τρύπα του ΕΟΠΗ, είπα.
Θα δείξει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Πάμε όμως σε αυτό που ρώτησε η Εύα για τις ειδήσεις που βγαίνουν από την πρωτολογία του Υπουργού Υγείας του κυρίου Ανδρέα Λικουρέτζου, απαντώντας τον κύριο Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα, να σας πω πριν αναφερθώ σε αυτά που είπε στη Βουλή ο κύριος Λικουρέτζος, ότι συνεχίζουν πολλοί γιατροί και είναι απλήρωτοι εξαιτίας του ότι δεν έχουν πληρωθεί τις εφημερίες. Αυτό που λέμε από την ιατρική στήλη σχεδόν δύο φορές την εβδομάδα μιλάμε για το ίδιο πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι στο Σεισμανόγλιο, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, παραπονιούνται και έχουν φτάσει στο σημείο να ξεκινήσουν με απόφαση τη συνέλευσή του σε κινητοποιήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Υπήρξε απάντηση γενικότερα για το θέμα αυτό από τον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι δεν στεκόμαστε διάφοροι μπροστά σε αυτό. Επικοινωνούμε, προσπαθούμε, ασκούμε πιέσεις να διευκολυνθούν, διότι θεωρεί δεν είναι πρόβλημα του Υπουργείου Υγείας. Θα ασκήσει πίεση εκεί που πρέπει να ασκηθεί πίεση. Θέλω να σας δώσω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έδωσε ο κύριος Λικουρέτζος στη Βουλή, που είναι στοιχεία της ΙΔΙΚΑ για μια περίπτωση που πραγματικά θίγει, προσβάλλει το ιατρικό λειτουργήμα. Ο κύριος Λικουρέτζος μίλησε ότι τρεις γιατροί μέσα σε τρεις μήνες έδωσαν ιατρικές συνταγές κόστους φαρμακευτικής δαπάνης, αν μπορείτε να πιστέψετε το ποσό, 1.294.000 ευρώ ήταν το κόστος των φαρμάκων που συνταγογράφησαν αυτοί οι ένας έγραψε φάρμακα, ακούστε, ο ένας έγραψε φάρμακα αξίας 422.918 ευρώ, ναι. Ευρώ. Ο δεύτερος έγραψε φάρμακα ύψους 446.213 ευρώ. Θα αποδοθούν ευθύνες, Μελίνα, σε αυτές τις περιπτώσεις. Συγγνώμη. Θα αποδοθούν ευθύνες. Ναι, είπε ότι θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Όπως πολύ σημαντικό, στην κυρία που πολύ σημαντικό, τα φάρμακα στο πηγάδι στο Λαύριο. Κωνσταντίνε, άκουσέ με, γιατί έχει πολύ σημασία το κόστος των κλήσεων για τα ραντεβού, τα ιατρικά ραντεβού στο ΕΟΠΗ. Ο κύριος Λικουρέτζος είπε, με το που λήξει η σύμβαση που έχει με τις συγκεκριμένες εταιρείες, θα προχωρήσει σε αναζήτηση πιο φθηνής λύσης. Δεν μπορεί να το πράξει τώρα, διότι υπάρχουν νομικά ζητήματα. Άρα αυτό είναι θετικό στοιχείο για όλους μας, όταν θέλουμε να κλείσουμε το ραντεβού μας με το γιατρό μας, να μην μας κοστίσει όσο μας κοστίζει σήμερα. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι υπεγράφει η υπουργική απόφαση, έτσι ώστε οι εταιρείες να πληρώνουν κατευθείαν στο ΕΟΠΗ το ασφάλιστρο κλάδου υγείας, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ένα από τα προβλήματα των χρημάτων μάλλον του ΕΟΠΗ είναι ότι τα χρήματα τα οποία δίνουμε πάνε πρώτα στα ασφαλιστικά ταμεία και μετά από εκεί πάνε στο ΕΟΠΗ. Τώρα αλλάζει αυτό και θα πάνε κατευθείαν στο ΕΟΠΗ. Φαίνεται ότι οι πιέσεις που ασκούνται από όλες τις πλευρές οδηγούν τα πράγματα προς μία κατεύθυνση. Φαίνεται ότι είναι σωστή, μένει όμως να το δούμε. Η κατάσταση και τα προβλήματα στην παιδεία και στην υγεία καθρεφτίζουν την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας. Μελίνα, σε ευχαριστούμε. Και αυτό φαίνεται και στις δράσεις του Sky, Μαρία Αναστασοπούλου, που συνεχίζονται και στην υγεία και στην παιδεία και στα τρόφιμα. Ακριβώς, να αρχίσουμε από τα φάρμακα, από την υγεία, όπως είπες και εσύ, Εύα, καθώς στις μέχρι τώρα δράσεις μας έχουμε συγκεντρώσει ήδη μια πολύ μεγάλη ποσότητα φαρμάκων για συμπολίτες μας που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και που δεν έχουν βεβαίως πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οι ανάγκες όμως, όπως ξέρουμε, αυξάνονται μέρα με τη μέρα, γι' αυτό και αυτό το Σάββατο θα βρισκόμαστε σε τρεις ακόμη περιοχές. Στο Χαϊδάρι, στην πλατεία Δάσου, στην Έδεσα μπροστά από το Δημαρχείο και στο Αγρίνιο, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αυτά σε ό,τι αφορά τα φάρμακα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, από πέρυσι, από τις 19 Δεκεμβρίου του 2011, συνεχίζεται από τότε η συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Να σας πω πως ήδη καθημερινά τρέφονται από τα σίτια της Εκκλησίας 250.000 άνθρωποι, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να συνεχίσουμε να συνδράμουμε. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε σε λίγο. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για καλό Σαββατοκύριακο, να σας πούμε ότι με την καθημερινή της Κυριακής. Βιβλία υγείας, ένας βοηθητικός βήμα-βήμα οδηγός για όποιον θέλει να μάθει για την κατάθλιψη. Πολύ βασικό. Βεβαίως στην κατάθλιψη απαντάει και η χειροτεχνία, η δημιουργία. Βιβλιοθήκη γεύσης, λικέρ, σιρόπια, αναψυκτικά. Να φτιάχνουμε πράγματα για να νιώθουμε καλύτερα. Και το TV Box and Stars που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Το σημαντικό είναι ότι θα μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα της τηλεόρασης αλλά και τους αγαπημένους σας αστέρες. Αλλά
θα μπείτε κι εσείς στη μεγάλη κλήρωση κάθε εβδομάδα ένα μηχανάκι αξίας 1.800 ευρώ. Έτσι κι εσείς αγοράζοντας το TV Box έχετε τη δυνατότητα να μπείτε σε αυτή την κλήρωση και να κερδίσετε ένα τέτοιο μηχανάκι. Και βεβαίως με το TV Box Unstars είναι και η μαγειρική στην κουζίνα με την Τίνα Νικολάου στην έκδοση την ενισχυμένη. 3.40 με όλα αυτά και 1.90 μόνο του. Το TV Box Unstars, το οποίο είναι ήδη στα περίπτερα. Αντικάμαρα, λικέρ σιρόπια αναψυκτικά, καθημερινή της Κυριακής. Καλό Σαββατοκύριακο.